Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, ανάλογα την ώρα της ημέρας που ακούν την εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Απόψη στην παρέα, ο Μιλών Τάσος. Η Ζουπουλιά. Καλησπέρα από το Λονδίνο. Και ο Θοδωρής. Καλησπέρα σε όλους. Απόψε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θέλουμε να πιάσουμε λίγο τα μερικά στοιχεία του Brexit, μάλλον που, όπως τέλος πάντων, αρχίζει να εμφανίζεται στην εδώ πραγματικότητα στη Βρετανία, να κουβεντιάσουμε λίγο σχετικά με τα μέτρα, μάλλον το τι έχει συμβεί, τα θέματα περιορισμού ατομικών ελευθεριών στη Βρετανία. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε μερικά σχόλια σχετικά με το σύριαλ της κορονοϊάδας και εντός και εκτός Ελλάδος. Έτσι μάλλον θα κυλήσει η εκπομπή απόψε. Και για αρχή θα ήθελα να μου επιτρέψω να συνεχίσω εδώ πέρα, έχοντας χτες μάλλον ασκούσαμε εδώ πέρα τη Νίκολα, την Πρωθυπουργό της Σκωτίας, η οποία έκανε μια ανακοίνωση. Πολλοί κόσμος περίμενε ότι θα έχουμε, ότι θα έρθουν τα μέτρα κάποια στιγμή και όλα αυτά. Και το μόνο που βγήκε να μας πει η Νίκολα είναι πως, ας πούμε, και έχουμε κάποια καινούργια μέτρα, κάποιους καινούργιους περιορισμούς, οι οποίοι είναι, εντάξει, να τους πει κανείς βλακώδεις, εντάξει, μην λέμε βαριές κουβέντες που λέει ο λόγος, αλλά από ένα σημείο και μετά ερχόμαστε, μιλάμε τώρα για μέτρα του επίπεδου, παρόμως χάρη εκεί πέρα που ήταν να πάρει, που μπορούσες, μπορείς κανείς να πάει να πάρει πακέτο. Τώρα σου λέει τα καταστήματα που δίνουν πακέτο θα πρέπει να έχουν κάποια καταπακτή κάτι τέλος πάντων, ώστε να παίρνει το πακέτο πελάτης χωρίς να παίρνει στο μαγάζι. Έχουμε σταματήσει και αυτό τώρα πλέον για την εξάπλωση του ιού. Οπότε έχουμε αυτό τον όρο, τους περιορισμούς που βγαίνουν λόγω κορονοϊού εδώ στη Σκωτία. Αλλά από την άλλη τώρα έχουμε κάτι που όντως είναι σημαντικό και δυστυχώς δεν παίζει αρκετά, είναι ότι πλέον είμαστε πρώτη εβδομάδα μετά την έξοδο της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στα πόνερα της περίοδος χάριτος. Οπότε αρχίζουν πολλές επιχειρήσεις και βλέπουν την πραγματικότητα του Brexit. Δηλαδή, στη κάνω εμπόριο και έχω σχέσεις, ας πούμε, σε διεθνές επίπεδο και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν πάρα πολλές δυσκολίες, ειδικά, ας πούμε, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ στη Σκωτία, οι οποίες είχαν εξαγωγή, άμεση εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματος χάρη, ένα ρεπορτάζ που παίζει στο BBC αυτή τη στιγμή είναι για τις εταιρείες που κάνουν εξαγωγή, γαρίδες και άλλα τέτοια μαλάκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει νταλίκες στο λιμάνι, γιατί πολύ απλά δεν είναι τα χαρτιά τακτοποιημένα και δεν έχουν τη σωστή φορτωτική, να το πούμε έτσι, για να φύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχονται παραδόσεις, γιατί πολύ απλά είχε αλλάξει πολύ το καθεστώς από πριν και μετά το Brexit. Και εδώ πέρα, αν δει κανείς μερικές ιστορίες, οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές για το πώς μεγάλες μεταφορικές εταιρείες από την Ευρώπη δεν έχουν σταματήσει να στέλνουν εμπορεύματα στη Βρετανία ή βάζουν κάποιο καπέλο στην απόδοση, στη μεταφορά. Ή εταιρείες οι οποίες έχουν κάποιο online κατάστημα και μπορούσε κανείς να αγοράσει κάτι και ενώ η εταιρεία έδρευε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα δεν μπορεί να το φέρει. Υπάρχουν, ας πούμε, διάφορα τέτοια συμπτώματα, να το πούμε έτσι. Το οποίο βέβαια είναι πρόσκαιρα, δεν θα είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση. Απλά το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι και οι μεν και οι δε, δηλαδή και οι επιχειρήσεις εντός Βρετανίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του πώς χειρίστηκαν το Brexit και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία, αλλά το βάρος εδώ πέρα πέφτει μάλλον στη Βρετανική κυβέρνηση, είναι ότι μέχρι την 11η ώρα κανείς δεν ήξερε ακριβώς ποιο θα είναι το καθεστώς και ποιο θα πρέπει να είναι η καινούργια γραφειοκρατία που θα, τέλος πάντων, να έχει κανείς τα υπόψη για να τηρήσει, για να μπορεί να συνεχίσει να έχει εμπορικές σχέσεις με εταιρείες ή γενικά, ας πούμε, να έχει οποιαδήποτε εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν,
Ένα αυτό. Και το δεύτερο που το είχαμε αναφέρει σε μια προηγούμενη φάση, ότι παρότι υπάρχουν καλές προθέσεις, το εγώ θα πω ότι υπάρχουν καλές προθέσεις και από τη μια και από την άλλη πλευρά, από ό,τι φαίνεται πολλές εταιρείες που είναι πολύ μικρού μεγέθους, οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν εύκολο να έχουν μια εμπορική συναλλαγή σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω τελωνιακής ένωσης και όλα αυτά, ήταν μια πολύ πιο απλή διαδικασία να πουλήσει κάτι, κάνεις κάτι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα βρεθούν θα πρέπει να υποστηρίξουν μια αλφα γραφειοκρατία, η οποία είναι και ακριβή και είναι και, εντάξει, ας πούμε δύσκολη στην υποστήριξή της. Δηλαδή, ότι πρέπει να έχεις μια τριβή και μια κατανόηση με το αντικείμενο για να μπορείς, ας πούμε, να δεις, ωραία, εντάξει, εγώ χρειάζομαι να συμπληρώσω αυτές τις φόρμες, αυτές δεν με αφορούν, δεν είναι ανάγκη να ασχοληθώ με αυτό, αλλά πρέπει να ασχοληθώ με εκείνο, στέλνω κάτι, ότι είναι αυτό που κάνω την αποστολή και πρέπει να έχει και αυτό το έξτρα πιστοποιητικό, αν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και τα λοιπά. Αυτή η διαδικασία, τέλος πάντων, επειδή το 2020 που θα έπρεπε να είναι ο χρόνος που θα έπρεπε να έχουν αυτές οι εταιρείες και οι ιδιώτες να προετοιμαστούν και να τρέξουν τη μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη, δυστυχώς αντί για ένα χρόνο τους δόθηκαν 10 ημέρες και αυτή τη στιγμή ίσως μια συνέπεια του όλου εγχειρήματος εδώ πέρα με τον τρόπο που έγινε το Brexit, να το τονίσω εδώ πέρα, όχι για το Brexit αυτό καθ' αυτό, αλλά με τον τρόπο που έγινε, από ό,τι φαίνεται πολλές μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόβλημα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να διευθετηθούν όλα αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία... Ναι, μεν υπάρχουν οδηγίες και υποστήριξη από την κυβέρνηση κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν ήθελε εσύ, οποιαδήποτε εταιρεία πρέπει να το κάνει η ίδια ή οποιοδήποτε ιδιώτης πρέπει να το κάνει, πρέπει να κινήσει τη διαδικασία ο ίδιος. Κανείς δεν πρόκειται να έρθει να του πει, ορίστε, αυτό είναι το πακέτο των εγγράφων που χρειάζεσαι. Πάρε και τις οδηγίες που πρέπει να τηρείς για να τα συμπληρώσει σωστά και κάνε παιχνίδι. Καλό θα ήταν να υπάρχει κάτι τέτοιο, να υπάρχει τόσο μεγάλη οργάνωση και μια αρτιότητα στην όλη φάση, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Οπότε βλέπουμε αυτό προς το παρόν σε σχέση με το τι συμβαίνει στο Brexit και πώς ξεκινάει, ας πούμε, να επηρεάζει στην καθημερινότητα το κάτοικο της Βρετανίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για ένα χρονικό διάστημα από εδώ και πέρα και λόγω του κορονοϊού, δεν υπάρχει επαρκής επάνδρωση, υπηρεσίες ή οτιδήποτε, θα υπάρξουν, ας πούμε, κάποιες διακοπές, κάποια όχι κολλησιεργία, αλλά θα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στο να μπορεί κανείς να εξάγει, να εισάγει οτιδήποτε ή να αγοράσει ο ίδιος ιδιωτικά από εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πολύ μεγάλοι οργανισμοί, παραδείγματος χάρη όπως η FedEx, η Amazon κτλ., που έχουν τμήματα αποστολών, έχουν στρατιές γραφιάδων κτλ. Αυτοί τα έχουν ήδη καλυμμένα, δεν τους πήρα. Αλλά αυτοί έχουν και τα μετρητά από πίσω, έχουν και το υπαλληλικό προσωπικό, έχουν και τη γνώση πώς κανείς εμπορεύεται εκτός μιας τελωνιακής ένωσης, ούτως ώστε γι' αυτό είναι σχετικά πιο απλή διαδικασία της μετάβασης. Τώρα, τον υπόλοιπο κόσμο που έχει συνηθίσει σε μια αλφα κατάσταση τελευταία 20 χρόνια, να το πούμε έτσι, υπάρχει ας πούμε ένα αλφαζόρι. Θα πούμε τάση όμως ότι στην περιγραφή του βίντεο και στους συνδέσμους που θα αναρτηθούν υπάρχει διαθέσιμη ιστοσελίδα, η κρατική ιστοσελίδα της κυβέρνησης gov.uk παύλα transition, όπου εκεί πέρα όποιοι ενδιαφέρονται, γιατί νομίζω ότι υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις προς την εκπομπή, όποιοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, μπορούν να βρουν εκεί λεπτομέρειες για κάθε πτυχή της δραστηριότητας που αναλαμβάνουν, εισαγωγές, εξαγωγές, ακόμα και για αποστολή απλής αλληλογραφίας, τι ισχύει πλέον.
Είναι στα αγγλικά, αλλά αν κάποιο χρειάζεται επιπλέον βοήθεια, μπορεί επίσης να επικοινωνήσει για κατηδίαν επικοινωνία. Μάλιστα. Ζουμπουλιά, αυτά προς το παρόν για το Brexit. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε στο μέλλον. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ελπίζουμε ότι θα είναι όσο πιο δυνατό ομαλότερη αυτή η αλλαγή. Δηλαδή να μην υπάρχουν πολύ υπερβολικά σοβαρές επιπτώσεις. Αλλά ναι, πλέον η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που ξέραμε όσοι ζούμε στη Βρετανία από κάποια χρόνια. Η πραγματικότητα που ξέραμε, αυτή πρέπει να την ξεχάσουμε και υπάρχουν καινούργια δεδομένα και μια αλφα προσαρμογή. Οπότε θα αναμένουμε στο ακουστικό μας να δούμε τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Περνώντας λοιπόν από το Brexit, αλλά από τον ένα περιορισμό εδώ πέρα, κυρνώντας λίγο του κορονοϊού, αλλά όχι του κορονοϊού αυτού καθ' αυτού, με τα εμβόλια και όλα αυτά, πλέον κάτι το οποίο θα ήθελα εδώ πέρα να σας αναφέρω είναι ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση μάλλον πρόσφατα είναι ένα βιντεάκι που είδα στο κανάλι του Economist στο YouTube, στο οποίο τέλος πάντων ο παρουσιαστής, και μην μπερδευόμαστε παιδιά, μιλάμε για το Economist, δεν μιλάμε τώρα για κάποιο το υπερεπαναστατικό έντυπο και όλα τα λοιπά. Εντάξει, νεοφιλελεύθερες, συντηρητικοί άνθρωποι και όλα αυτά. Λοιπόν, έχουν ένα ωραίο βίντεο. Προσωπικά μου άρεσε, γιατί είναι ολιγόλεπτο, συμπυκνωμένο τέλος πάντων, και σου λέει οι πέντε ιστορίες που θα εξελιχθούν στο 2021. Σου λέει, εντάξει, το 2020 το μονοπόλησε ο κορονοϊός, αυτή η ιστορία τέλος πάντων. Τους όρους του 2021, παρότι ας πούμε λέει ο κορονοϊός, από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει ας πούμε, έστω και σαν υπόβαθρο, πρόκειται να θα δούμε πολλά καινούργια πράγματα να συμβαίνουν στο 2021 και υπάρχουν και πολύ μεγάλες προκλήσεις αυτή τη στιγμή. Οι πέντε μεγάλες ιστορίες, οι πέντε μεγάλες αλλαγές που υπάρχουν, οι πέντε μεγάλες προκλήσεις όπως θέλει να το δει κανείς. Αυτό που μου έκανε πέρα από τα τεχνολογικά, την αλλαγή του περιβάλλοντος, όλα αυτά, με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, τα οποία είναι για κάποια άλλη εκπομπή, να το πούμε έτσι. Αυτό που μου έκανε εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτό που πρόκειται να χτυπηθεί πολύ άσχημα το 2021, που φαίνεται να χτυπιέται πολύ άσχημα το 2021, είναι ο θεσμός της δημοκρατίας. Όπως βέβαια τη ζούμε, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτό το πράγμα. Του παραλληλεμενταρισμού τέλος πάντων, την οποία αυτήν έχουμε υπόψη και αυτήν έχει υπόψη ο δυτικός κόσμος αυτή τη στιγμή, έστω και αν ουσιαστικά μπορεί να πούμε στη διαδικασία να κουβεντιάσουμε ότι αν πρόκειται, δεν πρόκειται για δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη μορφή κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αυτή λέει πλέον απειλείται πολύ σοβαρά ανά τον πλανήτη, με αφορμή τον κορονοϊό. Στο συγκεκριμένο βίντεο, μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά, είναι τουλάχιστον 10 ημερών, 12 ημερών. Ένα παράδειγμα που φέρνουν είναι παραδείγματος χάρη αυτό που συμβαίνει στην Ουγκάντα. Στην ουσία η κυβέρνηση προσπαθεί να αποκλείσει την αντιπολίτευση από τις εκλογές και από το δημόσιο χώρο και λόγο με απαγορεύσεις και κλειδώματα λόγω κορονοϊού, στα οποία γίνονται μόνο όταν έχει αντιπολίτευση, συλλαλητήριο ή διαδήλωση ή συγκέντρωση. Δηλαδή, όταν έχει κυβέρνηση στην Ουγκάντα, είχε κάποια εκδήλωση, εκεί μπορεί να συγνωστηθεί κανείς. Αλλά όταν είχε η αντιπολίτευση κάτι, τότε ήταν που εφαρμόζαν τα μέτρα, στην την αστυνομία και την πολιτοφυλακή να συλλάβει κόσμο κτλ. Και τώρα βλέπουμε και στο BBC αυτή τη στιγμή έχουν βγει μια αρθογραφία σχετικά με το τι συμβαίνει στην Ουγκάντα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ότι από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση είναι τέλος πάντων δεν θέλει να αποδώσει την εξουσία στην αντιπολίτευση. Θέλοντας και μη θέλει να παστακωθεί εκεί πέρα. Και όλα αυτά, είπαμε, γίνονται με το μανδύα του κορονοϊού. Οπότε, και αυτό μας το λέει ο Economist, παιδιά. Δεν μας το λέει, ας πούμε, κάποιος αναρχικός ή οτιδήποτε. Ναι, Ζουμπουλιά. Θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο εδώ πέρα, γιατί το Economist είναι το αγαπημένο μας εδώ πέρα στην και εκπομπή. Και εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο από αυτού. Εδώ και πολλούς μήνες, όλα τα κακά της μοίρας τους για τον Economist έρχονται από τη Ρωσία, από την Ουγκάντα, από την Κίνα. Ιδίως αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που φέρνουν τώρα για το ότι τα μέτρα ισχύουν μόνο για το όταν η αντιπολίτευση στην Ουγκάντα, στην Αφρική, σε μια αφρικανική χώρα, μόνο για το όταν αυτή
προσπαθούν να κάνουν κάποια εκδήλωση. Εμένα μου θύμισε τα πολύ εγχώρια κάποιους μήνες πριν, με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνονταν για τις διαδηλώσεις για το κίνημα Black Lives Matter, όπου ενώ προϋπήρχε η απαγόρευση για δημόσιες συγκεντρώσεις και μας έλεγαν όλοι για τήρηση των μέτρων, για τήρηση της απόστασης των 2 μέτρων εκείνη την εποχή, μπορεί να ήταν και 1,25, μπορεί να ήταν και 2, ήμασταν ακόμα στην αρχή και μαλώναμε ακόμα για τις αποστάσεις, ποια είναι η καλύτερη. Και ενώ όλοι αναρωτιόμασταν γιατί όλες οι άλλες διαδηλώσεις δεν επιτρέπονται, ενώ οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις για τα κινήματα Black Lives Matter αυτά επιτρέπονταν και βγαίνανε επιφανείς, θυμάμαι μια κυρία καθηγήτρια νομίζω από το King's College ή από το Hopkins University, μια επιφανής επιστήμονας, και έλεγε ότι ναι, καλά είναι και τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά πρέπει και ο κόσμος να αφαιθεί να διαδηλώσει για αυτά που πιστεύει. Λοιπόν, σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν ο κόσμος κατέβηκε τον Αύγουστο για να διαδηλώσει εναντίον του lockdown, υπήρχε πολύ κατακραυγή στα κεντρικά μέσα, ιδίως στο BBC, για το ότι τόλμησαν και συγκεντρώθηκαν χωρίς να φοράνε μάσκες και αψήφισαν τα μέτρα και τις εκκλήσεις για την τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάνε στην Ουγκάντα, οι αγαπητοί του Economist, θέλω να πω, για να βρούνε τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Συμβαίνουν εδώ, στο Λονδίνο, έτσι στο μάτι του κόσμου αυτή τη στιγμή, λίγα μέτρα από το City, το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο στο κόσμο, και το καταπίνουμε όλοι όπως την Κάμηλο. Και όταν λέω όλοι, εννοώ τα μέσα, τα συστημικά μέσα, έτσι, το CNN, το BBC και τις άλλες διάφορες εφημερίδες, το Independent, Guardian κτλ. Αυτό ήταν το δικό μου το σχόλιο, Θοδωρή. Και κατ' επέκταση και η αστυνομία. Και κατ' επέκταση και η αστυνομία και η κυβέρνηση, και ακριβώς αυτό έδειξε. 2 μέτρα και 2 σταθμά, ακριβώς γιατί υποστηρίζει το αφήγημά της. Και υπάρχει βέβαια και το πολιτικό σορθό, το οποίο ακολουθούν οι κυβερνήσεις και στην Αμερική ακολούθησαν και στην, τουλάχιστον σίγουρα επί εποχής δημοκρατικών. Με το καλό τώρα, όπου να είναι, σε μια εβδομάδα θα έχουμε ξανά τους δημοκρατικούς στην Αμερική, οπότε όλα αυτά θα ξαναγυρίσουν. Ευτυχώς οι ελευθερίες στην Αμερική και η δημοκρατία θα βαθύνει πολύ έντονα, όπως έχει βαθύνει εδώ και δεκαετίες. Έφυγε ο Λεκές του Τραμπ, μας έφυγε από το μανίκι, και τώρα οδεύουμε προς βαθιά δημοκρατία στην Αμερική και γενικά στον κόσμο. Τώρα που λέμε για βαθιά δημοκρατία, μάλλον αρχικά προς βουλιά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες και με πρόλαβες εδώ πέρα, γιατί αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα, ότι κοιτάμε, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε, καμιά καμήλα δεν κοιτά την καμπούρα της. Αυτό το πράγμα σημαίνει εδώ πέρα. Οπότε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό όπως το έφερες, ότι όταν είχαμε το Black Lives Matter, γιατί και η Βρετανία έχουμε τα περισσότερα ποικιοκρατικά ανακλαστικά μας του σκλαβεμπορίου, και δυστυχώς το θέμα είναι ότι, ένα σύντομο σχόλιο για την ιστορία εδώ πέρα, είναι ότι πολλοί κόσμοι χρεώνεται προσωπικά ή θεωρεί τέλος πάντων ότι συμμετείχε, πώς δεν μπορώ να το καταλάβω, ή ότι οι προγονείς του ήταν άμεσα υπεύθυνοι για το σκλαβεμπόριο και το δουλεμπόριο που γινόταν εκείνη την εποχή. Και λες, εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Ήταν τόσο μεγάλες οι κοινωνικές ανισότητες εκείνη την εποχή, που όσοι υποφελούνταν από όλα αυτά τα πράγματα δεν είχαν καμία σχέση με το 90-95% του κορμού της κοινωνίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ιστορικά αν το δει κανένας, πέρα από ότι πώς φτιάχθηκε η Βρετανική Αυτοκρατορία και όλα αυτά, ο πολλής κόσμος δεν είδε κάποια τρελή ωφέλεια από το γεγονός ότι κάποιοι στον Bristol ήταν δουλεμπόροι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μα είναι γνωστή τακτική των συστημάτων εξουσίας, Τάσο. Διαχέουν την ευθύνη στον πληθυσμό. Μαζί τα φάγαμε. Ήταν συλλογική η απόφαση, συλλογική η ευθύνη, διάχυση της ευθύνης, αποσύονται την ευθύνη. Τα ίδια συστήματα εξουσίας, τα οποία τώρα κοροϊδεύουν τους ανθρώπους, απόγονους των ανθρώπων που στην ουσία τους έχουν καταλύσει τις κυβερνήσεις τους και τους έχουν καταλύσει την πατρίδα τους,
εδώ και χρόνια, αποσύρονται τις ευθύνες και παίζουν ότι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως και ότι τους ενδιαφέρει πραγματικά το καλό αυτών των ανθρώπων, που στην ουσία δεν τους ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν στη φτώχεια, οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν και είναι και η βασική, τώρα που, έτσι, που το συζητάμε αυτό, μου ήρθε η πρόσφατη έτσι, σχετικά είδηση, δεν ξέρω αν την είδατε, με τη φωτογραφία που στέλνουν τα πακέτα τροφίμων, όπως έχουμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή εδώ, τα σχολεία δίνουν φαγητό. Και κυρίως αυτό το γεύμα επωφελούνται οι οικογένειες φτωχές, οι οικογένειες που έχουν έρθει από την Αφρική, από την Καραϊβική, όπου το εισόδημά τους δεν φτάνει για να καλύψει 2 γεύματα την ημέρα. Πολλές οικογένειες Βρετανών αυτόχθονων, πολλές οικογένειες. Εσύ που είσαι στο σχολείο, Ζουμπουλιά, ίσως το ξέρεις και καλύτερα. Ναι, ξέρω ότι είναι πολλοί και Βρετανοί που είναι και Βρετανοί πολίτες, που άλλοι πολίτες τέλος πάντων από άλλες κατηγορίες κοινωνικές, όπου και αυτοί δυσκολεύονται, αλλά τέλος πάντων κυρίως εγώ θυμάμαι σε διάφορες στιγμές στην καριέρα μου που έτυχε να δουλέψω έτσι κοντά σε αυτό τον πληθυσμό, όπου πραγματικά έδειξαν, μία μάνα έβγαλε μία φωτογραφία του τι δώσανε, τι περιείχε τα τρόφιμα τα οποία δώσανε στα παιδιά τους και ήταν πραγματικά απίστευτο. Όπως είπε αυτή η μητέρα και βγήκε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν μπορούσαν να το αποκρύψουν βέβαια και δημοσιεύτηκε και στο BBC και αλλού φωτογραφία αυτή, όπου έλεγε ότι αυτά τα αντικείμενα, αυτά τα τρόφιμα θα μπορούσα να τα πάρω με 5 λίρες, χρεώθηκε η κυβέρνηση 30 λίρες, δίνουμε τώρα ιδέες, όχι ότι τις ξέρουν στην Ελλάδα αυτές τις ιδέες. Τι σημαίνει παίρνει, πληρώνει το δημόσιο ένα πακέτο, το πληρώνει 30 και κάνει στην ουσία κοστίζει λιγότερο από 5. Και ποιος ξέρει, φανταστείτε τώρα αυτό σε μαζική αγορά πόσο λιγότερο θα είναι, γιατί η κυρία αυτή είπε 5 λίρες κοστίζει στο σούπερ μάρκετ. Σκεφτείτε τώρα αν κάνεις μια συμφωνία με μια κυβέρνηση, τι θα μπορούσε να κοστίζει πραγματικά αυτό. Λοιπόν, και όμως το πλήρωσαν 30 και ήταν ένα πραγματικά θλιβερό θέαμα το τι είχε αυτό το πακέτο και τι ήταν αυτά τα τρόφιμα που δώσανε. Και μάλιστα βγήκε τώρα η κυβέρνηση και είπε ότι δεν θα δώσει στην εβδομάδα που είναι. Εδώ έχουμε κάθε 3 μήνες, έχουμε μία εβδομάδα Ζουμπουλιά. Διόρθωσέ με, δεν θυμάμαι. Στο σχολείο είναι κάθε 6 εβδομάδες, μία εβδομάδα είναι διακοπές. Ναι. Ωραία. Και οπότε είναι αυτή η εβδομάδα, πέφτει στη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και η κυβέρνηση ανακοίνωσε, που το είχε κάνει και πέρυσι και αναγκάστηκε να το πάρει πίσω μετά τη γενική κατακραυγή, ότι σε εκείνη την εβδομάδα δεν θα δώσει γεύματα στα σχολεία, στα παιδιά. Και αυτό είναι μεγάλο χτύπημα για τις οικογένειες, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, και το έχω ακούσει από πολλές οικογένειες, έχει τύχει στην καριέρα μου να το ακούσω, και το άκουσα και τα τελευταία χρόνια και το έχω ακούσει και μέσα στην κρίση, τουλάχιστον στο πρώτο lockdown, έχω ακούσει από οικογένειες που λένε ότι δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω δεύτερο γεύμα στο παιδί μου. Αναγκαστικά θα μείνει μυστικό το βράδυ αν η κυβέρνηση δεν μου δώσει μεσημεριανό. Και από αυτήν την μεριά της πραγματικότητας, περνώντας λίγο στο χώρο της πολιτικής, μάλλον της πολιτικής ορθότητας που λέγαμε, που αναφέραμε νωρίτερα, τώρα ο Δήμαρχος του Λονδίνου, όπως μας έλεγε στον Δωρή νωρίτερα, κατευθείαν έκανε έκκληση στις διάφορες θρησκευτικές ομάδες να, τέλος πάντων, να σταματήσουν τις λειτουργίες τζάμιων, εκκλησιών, δεν έχει σημασία τι. Και ότι γενικά κήρυξε το Λονδίνο σε κατάσταση έκτασης ανάγκης, έτσι δεν είναι? Και είναι έκτασης ανάγκης διότι καλπάζουν τα κακώς θεωρούμενα κρούσματα, είναι όσοι έχουν κάποιο θετικό τεστ PCR, καλπάζουν τα νούμερα και όπως έχουμε εξηγήσει και σε παλαιότερες εκπομπές, γιατί αυτό το θετικό PCR δεν λέει τίποτα από μόνο του και μάλλον δεν αξίζει και τον κόπο που το κάνουν, όπως το κάνουν. Υιοθετήθηκε από τη Βρετανία όμως σαν απαραίτητο τεστ πλέον, δηλαδή υιοθετήσαμε πλέον κι εμείς τα ελληνικά πρότυπα, ότι για να μπεις στην Βρετανία πλέον χρειάζεσαι αρνητικό PCR. Βλέποντας το τι γίνεται στο Λονδίνο, δηλαδή ότι βρέθηκε κάποιος ασιατικής καταγωγής, έτσι, λίγο μαυριδερός να το πούμε, για κάποιους που μπορεί να έχουν κάποια... Ο δήμαρχος των εργατικών. Μπράβο.
έχουν κάποια ανακλαστικά, βάλαν ένα μαυριδερό να τους πει παιδιά, κλείστε τα τζαμιά, κλείστε τις εκκλησίες, τα λοιπά, μην βγει. Ας πούμε ο Μπόρις δεν μπορούσε να βγει να το πει και θα τους λέγανε είσαι ρατσιστής, είσαι αλλιώς. Τώρα βγήκε ο απόγονος του Ίντο, τι να το πούνε. Νομίζω είναι μουσουλμάνος ο ίδιος, νομίζω κάτι τέτοιο. Πακιστάνος, ναι. Ναι. Αυτό ήταν, περνάνε πιο εύκολα. Ό,τι δεν μπορεί να κάνει η δεξιά του Μπόρις, το κάνει η αριστερά του, των εργατικών εδώ, αλίμονο. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αν μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα μέτρα υπήρξε ισχυρή αντίσταση μέσα στο κόμμα των συντηρητικών για τα lockdown και για τα κλειδώματα και για τα μέτρα, όπου τους βοήθησε φυσικά η ψήφος των εργατικών, η οποία ήταν ψήφισαν παψηφοί. Και με τα δύο χέρια, ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, άλλη μόνο, αυτά είναι τα κοινοβουλευτικά τερτύπια τα οποία ανεχτήκαμε όλες αυτές τις δεκαετίες και τα καμαρώνουμε και τώρα, νομίζω, στο απόγειο του κοινοβουλευτισμού στο δυτικό κόσμο. Και να επαναλάβουμε, τουλάχιστον για τους τελευταίους για τους μήνες όπου παίζεται αυτή η ιστορία, COVID, lockdown και χρέος της οικονομίας, απίστευτο χρέος για πρώτη φορά στα χρονικά στη Βρετανία, η πάγια θέση των εργατικών ήταν πιο σκληρά μέτρα. Υπάγει. Αυτή είναι η αντιπολίτευσή τους. Πιο σκληρά μέτρα. Μου θυμίζει την θέση των δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι των παρατεταμένων lockdown σε όλες τις πολιτείες. Μάλιστα, η Αμερική είχε γίνει σαν μια σκακέρα, ασπρόμαυρη σκακέρα, όπου υπήρχε ρεπουμπλικανός, συντηρητικός, ας πούμε, κυβερνήτης, τα lockdown ήταν πιο ελαστικά και πιο σύντομα. Όπου υπήρχε δημοκρατικός κυβερνήτης, τα lockdown ήταν παρατεταμένα. Έβλεπες δηλαδή μια σκακέρα πράσινο-κόκκινο, πράσινο-κόκκινο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία ακούω το ίδιο και από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα, στα δικά μας τα μέρη. Νομίζω ότι η τελευταία απόπειρα αντιπολίτευσης που τόλμησαν να κάνουν ήταν όταν ζήτησαν πιο σκληρά μέτρα από την κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον μήνα ήταν αυτό. Έχουν καιρό τα παιδιά να εργαστούν ως αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχω ακούσει, το δωρή, δεν ξέρω, διόρθωσέ με. Ναι, αυτό ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι ότι υπάρχουν και συνεντεύξεις και ανακοινώσεις στελεχών της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου με έναν πιο έντεχνο τρόπο, αλίμονο, ξέρουν αυτοί, με έναν έντεχνο τρόπο λέγανε μην κατηγορείτε τον κόσμο, αλλά πιο αυστηρά μέτρα ναι. Δηλαδή, έτσι λίγο πιο, απλά περνάτε δηλαδή το καρότο με το μαστίγιο, λίγο πιο, να εναλλάσσετε πιο γρήγορα, ώστε να έρχεται πιο γλυκά στον κόσμο. Όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό ήταν στην ουσία η αντιπολίτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όλους αυτούς τους μήνες. Δεν είχε τίποτα άλλο να πει επί της ουσίας και στην ουσία δεν θα έκανε και τίποτα διαφορετικό, αλίμονο. Περισσότερα μέτρα ναι, αλλά κάτι το διαφορετικό επί της ουσίας όχι. Οι άνθρωποι είναι οι ίδιες, οι άλλες όψεις του ίδιου νομίσματος και στην Αμερική και στη Βρετανία και στην Ελλάδα. Αλλά ας πούμε όμως και αυτό το ωραίο που είδα στο τρένο που έτυχε να πάρω χωρίς να, τέλος πάντων, σε μια μετακίνηση που επιτρέπεται. Για να μην θεωρηθεί νομικός επιτρεπόμενη. Ναι, ήμουνα νόμιμος, ακολούθησα τα μέτρα της κυβέρνησης, δεν ήμουνα. Οπότε, στη μετακίνηση λοιπόν αυτή, γιατί δεν είχα καιρό να πάρω τρένο περιμετρικά του Λονδίνου. Αυτό που είδα σαν ανακοίνωση ότι έλεγε συνεχώς από το μεγάφωνο εκεί στο τρένο και παρουσίαζε, ας πούμε, στην οθόνη εκεί πέρα που έχουν τα, όπως είναι και στην Ελλάδα στο μετρό της Αθήνας, όπου δείχνουν τις ανακοινώσεις, έλεγε ότι η αστυνομία, τέλος πάντων, συγκοινωνιών, εδώ έχουμε μια αστυνομία η οποία είναι μόνο για τα μέσα μεταφοράς, ένα τμήμα της αστυνομίας όπου ασχολείται μόνο με τα μέσα μεταφοράς, και η οποία λέει ότι μπορεί να σου δώσει πρόστιμο μέχρι και 6.400 λίρες πρόστιμο μπορεί να χρεώσει σε κάποιον αν δεν φοράει μάσκα. 6.400 είναι το μισό από το αφορολόγητο εισόδημα, το ετήσιο, που έχει η Βρετανία, που είναι 12, γύρω στα 12 χιλιάρικα. Και θα χρεώνουν 6.400 λίρες αν κάποιος δεν φορούσε μάσκα.
Αυτό ανακοίνωνε συνεχώς. Μας βομβάρδιζαν σε κάθε ένα λεπτό. Μας έλεγαν αυτή την ανακοίνωση ξανά και ξανά και ξανά στο τρένο. Στους λιγοστούς, τέλος πάντων, που τολμούσαν να μετακινηθούν για κάποια ανάγκη, για κάποια δουλειά, τέλος πάντων, που δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, έπρεπε να πάρουν οπωσδήποτε το τρένο και μας βομβάρδιζαν συνεχώς με αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας που ζει το Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Θοδωρή, και μπορούσες να μην την δεις όπως να έχει, ακόμα και αν είχες πρόβλημα, ας πούμε, με τα ότα σου. Γιατί υπάρχουν τεράστιες αφίσες σε κόκκινο-άσπρο χρώμα, όπου είναι ένας άνθρωπος, τους παρουσιάζουν τον άνθρωπο να φοράει μία μάσκα κανονικά όπως θα έπρεπε, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα. Στο υπενθυμίζουν και αυτό συνεχώς βέβαια και από τα μεγάφωνα. Και από κάτω βγαίνει 6.400 λίρες στο πρόστιμο εάν δεν φοράς μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά μία και το ανέφερες... Συγγνώμη, απλά να διευκρινίσω, να σπεύσω να διευκρινίσω για να μην... Ότι ναι, το πρόστιμο είναι 200 λίρες, το πρώτο πρόστιμο, αν σε πιάσουν μία φορά, και μπορεί να μειωθεί στα 100, στις 100 λίρες, αν το πληρώσεις μέσα σε 14 μέρες, αλλά αν σε πιάσουν κατ' επανάληψη, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι τόσο. Και αυτό είναι η ανακοίνωση που λένε μέσα στα τρένα. Έτσι, για αυτούς που μπορεί να σπεύσουν να πούν ότι είπαμε κάτι λάθος, να το διευκρινίσουμε για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοούμε. Όμως αυτό είναι στην ουσία, δεν είναι τόσο το ποσό σαν ποσό, είναι η απειλή και το ποσό της απειλής, το ύψος της απειλής και ο τρόπος της απειλής, όπου συνεχώς σε βομβαρδίζουν μέσα στο τρένο. Αυτό εμένα είναι, πραγματικά σου δίνει μια ατμόσφαιρα που λες, εδώ σε τι κατάσταση ζω, πού είμαι. Συγγνώμη, Ζουμπουλιά, σε διάκοψα. Ναι, μιας και το ανέφερες, όχι, ως συνέχεια από αυτό που λες, όντως το πρόστιμο που διαφημίζεται και μοστράρεται μέσα στους σταθμούς είναι αυτό, το 6.400. Βέβαια, όποιος έχει διαβάσει τις οδηγίες από την ιστοσελίδα της κυβέρνησης, ξέρει ότι το αρχικό είναι 200 και μετά, αν δεν συμμορφωθείς, μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά μιας και το αναφέραμε, και επειδή εγώ χρησιμοποιώ τρένο πολύ πιο συχνά, γιατί δεν έχω σταματήσει να πηγαίνω στη δουλειά, θεωρείται ότι είναι ασφαλές να λειτουργεί το δικό μου το σχολείο. Θέλω να φέρω στην προσοχή των ανθρώπων που μας ακούνε ότι ακόμα και στο Λονδίνο, που είχαμε ένα πολύ πιο χαλαρό lockdown στην αρχή, στο πρώτο κύμα, που δεν το καταλάβαμε σχεδόν καθόλου, ιδίως αυτοί που δεν φοβηθήκαμε και τόσο πολύ, με τις μετακινήσεις να γίνονται και με την αστυνομία να κρατάει την απόσταση από τις αιτιάσεις του Μπόρις, και μάλιστα με την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να βγαίνουν και να λένε, εμείς αυτά τα μέτρα δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τον αστυνομικό σε κάθε έναν πολίτη, να τον σταματάμε και να του ζητάμε το λόγο που είναι έξω. Μα μέχρι αυτό ίσχυε, Ζουμπουλιά, συγγνώμη που σε διακόπτω ξανά, αυτό ίσχυε μέχρι και τώρα, πρόσφατα. Μπράβο. Τώρα, την τελευταία εβδομάδα άλλαξε αυτό το πράγμα που βγήκε η αρχηγός της αστυνομίας και έκανε ανακοινώσεις ότι δεν θα συγχωρέσουμε πια καμία παρατυπία. Και αυτό είναι που θέλω να μεταφέρω, ότι υπάρχει κλιμάκωση, υπάρχει αλλαγή στην ψυχολογία, στον τρόπο που μεταφέρουμε το μήνυμα. Ακόμα και η εκφώνηση από τα μεγάφωνα που σου λέει ότι μόνο για νόμιμες πλέον μετακινήσεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μετρό. Τη λέξη νόμιμες μετακινήσεις εγώ δεν την είχα ξανακούσει από τα μεγάφωνα πουθενά, ή δεν την είχα ξαναδιαβάσει σε οποιαδήποτε οδηγία. Κρατούσαν τα προσχήματα. Αυτό που θέλω να περάσω, δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρχίζει και αλλάζει το ύφος, αρχίζουμε και ομοιάζουμε πολύ περισσότερο αυτά τα κράτη που αποφάσισαν να αντιδράσουν με ένα πιο αυστηρό τρόπο και τα βλέπανε εδώ και τους ξένιζαν. Αρχίζει και γίνεται η παρουσία της αστυνομίας δεν είναι απλά μόνο ευγενική τώρα και καθοδηγητική, αρχίζουν και κόβουν πρόστιμα, έχουν πίεση από τους βουλευτές τους. Και εγώ απλά θέλω τώρα εδώ να αναρωτηθώ ή να κάνω κάποιους να αναρωτηθούν. 9 μήνες πριν υπήρχαν κάποιοι στην Ελλάδα που βγαίνανε και λέγανε, τουλάχιστον σε μένα δικό μου τον κύκλο, δικοί μου φίλοι, συγγενείς κτλ, ότι αυτά τα μέτρα είναι προσωρινά. Και βλέπουμε τώρα, 11 μήνες μετά, όχι μόνο προσωρινά δεν είναι, αλλά ακόμα και στο πιο χαλαρό Λονδίνο έχουν αρχίσει
και σφίγγουν τα μέτρα. Ο ίδιος στάρισε... ο Μπόρις Ζουμπουλιά είχε πει το Μάρτιο, κάνετε υπομονή, 2-3 εβδομάδες είναι. Έτσι δεν είχε πει. Εδώ η κυβέρνηση. Το ίδιο είχε πει, ναι, και το ίδιο είπε και την πρώτη φορά, το ίδιο είπε και τη δεύτερη φορά. Ναι. Είναι λίγο, ένα μήνα, κάντε υπομονή, τελείωσε. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι όχι μόνο το ύψος του πρόστιμου αυτή τη στιγμή στο μετρό και στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο το πρόστιμο. Ιδίως όταν η σύνταξή σου είναι γύρω στα 3 εκατοστάρικα, στα 4 εκατοστάρικα και το πρόστιμο για μία μάσκα που δεν φοράς είναι 300 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλα τα πρόστιμα και εκεί. Το μήνυμα είναι ότι υπογείως και σιγά σιγά το προσωρινό γίνεται μόνιμο. Έτσι ακριβώς, και Ζουγουλιά τώρα από την ανάποδη, όχι από την ανάποδη, από την απέναντι μάλλον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο δυστυχώς είναι αυτό, συμβαίνει αυτό που λέμε ότι δεν σε και δεν σε αφήνουν. Δηλαδή, από τη μία είχες πολλούς υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι έχουν ένα μιλιτεριστικό τρόπο προσέγγιση της ζωής, μιλάνε, αντιστέκονται στην παγκόσμια κυβέρνηση, έχουν τέλος πάντων μια συγκεκριμένη θεώρηση των πραγμάτων. Είναι, ας πούμε, η Χρυσή Αυγή της περιοχής. Μέρος τους. Μπράβο, ναι, έχει πολλές κλίμακες, αλλά ναι, έχεις, ας πούμε, από τους white supremacists που λένε, οι οποίοι είναι νεοναζί καθαρά, έχεις, ας πούμε, κάποιες άλλες έτσι, πιο light καταστάσεις και έχεις κάποιους, ας πούμε, που σου λέει εγώ ζω σε μια καλύβα στο δάσος, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα, ξέρω εγώ, και μην πλησιάσεις κανείς στην καλύβα, τον καθάρισα. Έτσι, διάφορες εκφάνσεις αυτό το πράγμα, αλλά εδώ, τώρα που λέγαμε, ας πούμε, το προσωρινό γίνεται μόνιμο, βλέποντας, ας πούμε, τα μέτρα, παράδειγμα χάρη, αυτό που γίνεται τώρα για την ορκομοσία του Biden. Βλέπεις, ας πούμε, είναι και αυτό ένα θέμα, ναι. Βλέπεις εικόνες απειρού κάλους, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τώρα να στείλουν σηματοπλέγματα, μπλόκα μέσα στην Ουάσιγκτον για να συμμετέχει ο κόσμος στην ορκομοσία του Προέδρου, του οποίου έχει εκλέγει δημοκρατικά και όλα αυτά, εντάξει, έστω και ότι έγινε έτσι. Θα πρέπει να περάσει από μπλόκα. Η Ουγκάντα μας θέει, κατά τα άλλα. Η Ουγκάντα μας θέει, ναι. Η Ουγκάντα μας θέει. Ας καμαρώσουμε τη δημοκρατία της Ουάσιγκτον, της Αμερικής. Ναι. Την εξάγει κιόλας. Να την απολαύσουμε. Μπράβο, κάνει και πολέμους, να την εξάγει. Αυτό που είναι εκνευριστικό πραγματικά είναι ότι ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τραμπ, ξαφνικά στην Αμερική ένας πληθυσμός βρέθηκε εκτός ελέγχου, ξαφνικά η Αμερική έχασε τους κανόνες της, έχασε την συνοχή της. Όλα αυτά γίνανε ξαφνικά. Ανακάλυψαν τον ρατσισμό των λευκών, της καθιστικής τάξης των λευκών, έτσι. Ξαφνικά τα ανακάλυψαν όλα αυτά. Ξαφνικά μάθαμε τι νοοτροπίες υπήρχαν γενικότερα στην κοινωνία της Αμερικής εδώ και δεκαετίες, που τις εξέφρεψαν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, και όλο το πολιτικό σύστημα της Αμερικής, όπου εναλλασσόταν στην εξουσία ο ένας χτυπώντας τον νόμο του άλλου. Αλλά όλα αυτά, κατά τα άλλα, ξαφνικά γίνανε με τον Τραμπ. Δεν τα ξέραμε πριν. Έτσι ακριβώς, αλλά και εδώ είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι τι θες να γιες και δεν σε αφήνουν. Δηλαδή, ότι αν κάποιος, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή σου πει, μιλείς για διάφορα νομοσυλλογικά σενάρια τα οποία κυκλοφορούν πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι καινούργια, δεν συνήθισαν ξαφνικά με τον Τραμπ, και σου πει, να δεις τι γίνεται. Πέρνας μια σε πιο πολιταρχικές μορφές εξουσίας, ολοκλήρωσης, σου μιλάνε για παγκόσμιες λύσεις. Θυμηθούμε ότι μας έλεγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι τέτοιες επιδημίες θα συνεχίσουν στο μέλλον και πρέπει να έχουν μια συνολική αντιμετώπιση και. Τέλος πάντων, απλά θέλω να πω ότι αν κανείς θεωρεί, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή υφίστανται ατομικά δικαιώματα ως πριν τον κορονοϊό, νομίζω ότι έχει να κάνει με καθαρά, ας πούμε, την προσωπική του εμπειρία, δηλαδή ότι δεν έχει χρειαστεί να κάνει κάτι, δεν ήταν ανάγκη να μπει σε μια διαδικασία να κάνει κάτι το οποίο τυχαίνει να μη συνάδει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με το τι συμβαίνει, έχει συνταγογραφηθεί από την κυβέρνηση, την κατατόπους, και δηλαδή δεν έχει έρθει αντιμετώπιση με το σύστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα, αν έχουμε φτάσει εδώ στη Σκωτία, παραδείγμα χάρη, στο επίπεδο του για να πάω να πάρω εγώ ένα πακέτο, να φάω ένα βρώμικο, δηλαδή εντάξει, είναι και το οξύμορο της υπόθεσης. Θες να φας το βρώμικο και σου λέει ο άλλος να μην κολλήσει κορονοϊό. Πες, εγώ δεν ξέρω
τι κρέας μου βάζει ο άλλος μέσα τώρα ο κορονοϊός, θα με πειράξει μεγάλη. Πλάκα μου κάνεις. Αλλά αυτό, μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση που είναι τόσο σοβαρή και είναι πραγματικά όχι σε επίπεδο μαύρης κωμωδίας. Αλλά είναι τόσο σοβαρή κατάσταση που καντάει γελία. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να το δει κανείς και λίγο σατυρικά, όχι τίποτα άλλο για να προσπαθούμε να κρατήσουμε και μια ψυχολογική ισορροπία εδώ πέρα. Αλλά έχουμε φτάνουμε σε άκρα πλέον. Τα οποία, ναι, πάνω μας χάρη, κάποτε κάποιος Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι θα γίνει η Ελλάδα Βόρειος Κορέα. Και εγώ από ότι τέλος πάντων έχω δει σε μερικά ντοκιμαντέρ του ενός δημοσιογράφου που είναι γνωστό στη Βρετανία και αν τον πλανήτη για διπορικά ντοκιμαντέρ που κάνει, του Μάικλ Πέιλιν, ο οποίος πήγε στη Βόρεια Κορέα, είδε πώς ζουν, που εντάξει δεν είναι το ιδανικότερο και το τέλος πάντων σε εμάς λένε θα μας κακοφαίνονταν κατά ψέματα. Και εντάξει, αυτή τη στιγμή, αν η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να ζει όπως ζούσε πριν τον κορονοϊό, δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι, είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Είναι πολύ καλύτερα από εμάς γιατί πολύ απλά. Για την Ελλάδα αναφέρεται. Γενικά, όχι, και εδώ και για τη Βρετανία. Βεβαίως. Γιατί τουλάχιστον εκεί πέρα να μου πεις είναι αυθαίρετη εξουσία και το αυθαίρετη είναι εξουσία, ό,τι θέλει κάνει. Τουλάχιστον εκεί πέρα είναι το σύστημα είναι δεδομένο και από τη μέρα που γεννιέσαι μέχρι τη μέρα που πεθαίνεις ξέρεις ακριβώς τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε. Τάσο, αυτό είναι όμως και το θέμα, ότι πλέον σου ετοιμάζουν μια διαδικασία απίστευτης αβεβαιότητας, απίστευτης τρομοκράτησης, ούτως ώστε να μπορέσουν να περάσουν λύσεις απόλυτου ελέγχου στον πληθυσμό. Γιατί εκεί είναι ότι σου κόβω, φτάνω σε μια κατάσταση όπου πλέον. Μα δεν έχουμε δει διαφημίσεις που οι Κινέζοι διαφημίζουν τέλος πάντων. Δεν έχουμε δει βίντεο που οι Κινέζοι διαφημίζουν ότι τώρα πάνε διακοπές. Ότι μπόρεσαν και έλυσαν το θέμα. Ότι είναι μια χαρά. Ότι τελείωσε. Ότι ζουν μεταξύ τους μια χαρά αρμονικά. Και ότι είναι παράδεισος. Γιατί ήταν ακριβώς όπως ήθελε η κυβέρνηση να είναι και ως πειθαρχημένος λαός. Τα έλυσαν τα προβλήματά τους και είναι μια χαρά στην αγκαλιά του συστήματός τους. Δεν είναι αυτό. Αν αυτό δεν είναι πρότυπο πλέον, δεν έχει γίνει πρότυπο ή δεν περνάει σαν πρότυπο, τι άλλο περνάει στην εποχή μας. Και ο Πόη, όταν η Κίνα έκανε ό,τι έκανε στην αρχή της συγκεκριμένης πανδημίας, όχι διθυράβους, αλλά εν πάση περιπτώσει την επενούσε για τη δυναμικότητα και το μέτρο που είχε πάρει και όλα αυτά για να περιορίσει την επέκταση του ιού και όλα αυτά που όντως ας πούμε δεν είχαν νόημα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οι διεθνείς οικονομικοί αναλυτές που γράφουν και μέσα στον Economist εκθιάζουν το φαινόμενο της Κίνας και την οικονομία της που βγήκε ενισχυμένη μετά από το πρώτο και το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και γενικά προβάλλεται η Κίνα ως η οικονομία προς, το παράδειγμα προς μίμηση για το πώς χειρίστηκε την οικονομία της, μπορώ να πω. Βέβαια, αυτό δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι πλέον η οικονομία των Κινέζων έχει υπερκεράσει την αμερικανική οικονομία σε δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αναφερθεί σε μια εκπομπή αργότερα, με πιο περισσότερες λεπτομέρειες. Τζουμπουλιά, εδώ πέρα μάλλον μια επισήμανση. Αυτή τη στιγμή, σε απόλυτα νούμερα, δεν έχει ξεπεράσει την Αμερική, αλλά από ό,τι φαίνεται σε μερικά χρόνια θα την ξεπεράσει, να το πούμε. Είναι σε ανησυχητική άνοδο. Βεβαίως. Έχει πολύ καλή ροπή και έχει πολύ... Και η ορμή που έχει φαίνεται όμως ότι υπάρχει κανένα τράβο να τη φρενάρει. Ναι, η Αμερική αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, ασχολείται με το. Τέλος πάντων, καταραίει εσωτερικά δηλαδή. Να πιαστώ από αυτό που είπε ο Θοδωρής για τις πρακτικές απόλυτου ελέγχου που αυτή τη στιγμή εισαγάγονται με προσωρινά μέτρα, με σκοπό ίσως να γίνουν μονιμότερα ίσως αυτά τα μέτρα. Θέλω να κάνω εδώ το σχόλιο για αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην Αμερική. Είναι ένα ταγκό μεταξύ δύο παρατάξεων, μεταξύ και της κυβέρνησης διοίκησης του Τραμπ και του υπόλοιπου συστήματος, γιατί τελικά αυτή βλέπω να είναι η διαίρεση. Και αυτό το ταγκό, για το οποίο ευθύνονται και οι δύο πλευρές, άλλος για κάποια και άλλοι για κάποια, οδήγησε τελικά σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε στρατό μέσα στα δημόσια κτίρια και στους δρόμους των πόλεων. Και έχουμε αξιωματούχους, δημόσιους αξιωματούχους, όπως η κυρία Πελώση, που είναι
ο τίτλος λέει είναι House Speaker, η κυβερνήτης της Washington, από το κόμμα των Δημοκρατικών, να βγαίνει και να μιλάει ότι, και να λέει ότι για τα γεγονότα που συνέβησαν, για την αιματοχυσία που έγινε μέσα στο Καπιτόλιο, ευθύνεται μία μερίδα ανθρώπων υποστηρικτές του Προέδρου που προτίμησαν το λευκό τους χρώμα παρά τη δημοκρατία. Και πείτε εσείς τι μήνυμα είναι αυτό προς το λαό και σε ποιους απευθύνεται και τι μπορεί να προκύψει από ένα τέτοιο μήνυμα διαίρεσης. Γιατί μόνο διαίρεση μπορεί να προκύψει. Μόνο εμφύλιος παραγμό μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο στην Αμερική. Γιατί σε μια χώρα τους... όπου η οπλοκατοχή είναι σε ποσοστά τρομακτικά. Και η αχίλιος πτέρνα τους είναι ο ρατσισμός. Μία από τις αχίλιες πτέρνες τους, τέλος πάντων. Είναι ο ρατσισμός. Ζουμπουλιά, είναι μία χώρα η οποία έχει απίστευτες αντιθέσεις και απίστευτες διαιρέσεις. Κακά τα ψέματα. Άνθρωποι που έχουν ζήσει και που έχουν περπατήσει και που έχουν μετακινηθεί από πολιτεία σε πολιτεία γνωρίζουν και μας λένε πόσο διαφορετικά είναι, από περιοχή σε περιοχή, από πόλη σε πόλη, από οικονομία σε οικονομία, από γειτονιά σε γειτονιά, πόσο διαιρεμένος είναι ο κόσμος και διαιρεμένος οικονομικά, κοινωνικά, αποκλεισμένος, περιθωριοποιημένος. Λοιπόν, αυτή η κοινωνία τις βάζουν φωτιά αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις. Για ποιο σκοπό, μήπως ο σκοπός είναι η δικαιολογία που χρειάζονται για μεγαλύτερη επιβολή και μεγαλύτερο έλεγχο. Να αναρωτηθούμε ποιος εποφελείται από αυτό, γιατί σίγουρα δεν είναι ο κόσμος, ούτε οι υποστηρικτές του Τραμπ, που μερικοί μπορεί να είναι θερμοκέφαλοι, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι παραδοσιακοί συντηρητικοί, που απλά υποστηρίζουν, ας πούμε, τη φιλελεύθερη πολιτική, δεν ξέρω τι μπορεί να υποστηρίζουν, ούτε οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών, που θέλουν να λειτουργήσουν τα μαγαζιά τους, δεν εποφελούνται από αυτό. Και αντί να αναρωτιόμαστε αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο τάδε ή η τάδε και μιλάω για το πρόσωπο του Τραμπ ή για το πρόσωπο της Πελώση, μπορούμε να αναρωτηθούμε μήπως αν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτή η κατάσταση στο Καπιτόλιο στην Ουάσιγκτον με τους χιλιάδες μυστικούς αστυνομικούς που περιφρονούν την πολιτεία και γενικότερα την περιοχή του Λευκού Οίκου και του Καπιτολίου σε ημερήσια βάση. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πιστώ ότι δεν μπορούσαν να προλάβουν αυτά τα γεγονότα για να μην έχουμε αυτή την κλιμάκωση και για να μην έχουμε νεκρούς. Πάντως, το πιο πιθανό είναι ότι δεν έγινε εν αγνία τους. Και με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε εδώ πέρα το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και σε λίγο πάλι μαζί. I did.
καλησπέρα. Εκπομπή κάπου εκεί έξω και πάλι μαζί σας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε πάλι, θέλοντας και εμείς, μετά του κορονοϊού λίγο πιο στενά, μιλώντας για το επικοινωνιακό πολιτικό παιχνίδι, το ποιος λέει τι και τι και για ποιο λόγο. Παρθωρή, μας έχει φέρει ένα link σε σχέση με την με τις ευθύνες των γιατρών, από ό,τι φαίνεται, ή κάτι τέτοιο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, βγήκε ο... Έχει γίνει μεγάλο θέμα από το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα για τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ο οποίος σε συνέντευξη στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα, γιατί έγινε μια ανάλυση, τέλος πάντων, των θανάτων, και διαπιστώθηκε ότι πάρα πολλοί θάνατοι, ο μεγαλύτερος αριθμός των θανάτων έγινε εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, και το θορύβησε, όπου και έτσι κάποιοι δημοσιογράφοι έφεραν αυτό το θέμα και ρώτησαν τον Υπουργό γιατί συνέβη αυτό το πράγμα και μήπως υπήρχε πρόβλημα ότι δεν είχαμε αρκετά κρεβάτια και δυνατότητα να προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια που χρειάζονταν οι ασθενείς. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Υπουργός πέταξε τον μπαλάκι στους γιατρούς, υποτμένα με το ύφος αυτό που χρησιμοποιεί γενικά και έχουμε συνηθίσει τους τελευταίους μήνες, αλίμονο, ότι ισχυρίζονται την απόλυτη αλήθεια της επιστήμης, έτσι όπως την ξέρουν εκείνοι που την κατέχουν. Μας δήλωσε ότι οι γιατροί αποφασίζουν ποιος ασθενής θα πάει στη ΜΕΘ και ποιος δεν θα πάει, οπότε είναι ευθύνη των γιατρών αν κάποιοι πέθαναν εκτός. Αυτό είπε στην ουσία. Είναι ευθύνη των γιατρών στα νοσοκομεία αν κάποιοι πέθαναν εκτός μονάδα εντατική θεραπεία, γιατί κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε με τα κρεβάτια των μονάδων εντατική θεραπεία. Θα μπορούσαν να του είχαν βάλει εκεί. Απλά δεν έγινε, ήταν απόφαση των γιατρών, πέθαναν εκτό μονάδα. Λοιπόν, αυτό μα είπε λοιπόν, ρίχνοντα την ευθύνη στου γιατρού, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, Πανελλήνια Ομοσπονδία, νομίζω, Νοσοκομειακών Γιατρών, βγήκε με ανακοίνωσή της. Θεώρησε ότι τις δηλώσεις απαράδεκτες. Θεώρησε, δηλώνει ευθαρσώς. Είναι κάτι που το έχουμε πει επανειλημμένα και στην εκπομπή για την κατάσταση του συστήματος υγείας. Για το γεγονός ότι πόσο δύσκολο είναι να οι γιατροί να ανταπεξέλθουν και πόσο λίγα είναι τα μέσα τους και πόσο, σε τι κατάσταση είναι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Και όπως είπαν, θεωρήθηκε, είναι αδιανόητο το γεγονός ότι η πολιτική αρχή του Υπουργείου Υγείας κατηγόρησε και, ή τέλος πάντων, έδωσε την ευθύνη για τους θανάτους των ασθενών από κορονοϊό στην απόφαση των γιατρών, των νοσοκομειακών γιατρών. Αυτό ήταν πραγματικά προκαλεί εντύπωση και δείχνει ακριβώς το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην υγεία. Όπως μας ενημερώνουν οι γιατροί, κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, και δυστυχώς, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση το μόνο που τη νοιάζει, όπως είχαμε τονίσει, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο, το μόνο που τους νοιάζει είναι να διατηρήσουν το επιχείρημα ότι αυτοί τα έχουν κάνει όλα τέλεια, ότι γνωρίζουν και κατέχουν την απόλυτη επιστημονική αλήθεια, και κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα να τους αφισβητήσει για ό,τι έχουν πράξει, και αν υπάρξει κάτι το οποίο είναι λάθος, σίγουρα δεν φταίνε αυτοί. Φτάνουν στο σημείο να κατηγορήσουν ακόμα και αυτούς τους οποίους χειροκροτούσαν, και από χειροκροτήματα εδώ ξέρουμε και εδώ στη Βρετανία αρκετά πόσο έχουν πόσο έχουν χρησιμοποιήσει τα... βέβαια, έχουν μελανιάσει τα χέρια μας με τα παλαμάκια, γιατί αυτό είναι που χρειάζεται το σύστημα υγείας για να επιβιώσει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Αρχίσαν πλέον να δείχνουν καθαρά τις προθέσεις τους. Ας ακούσει η επιστημονική κοινότητα και ας δει ποιες είναι οι προθέσεις της πολιτικής εξουσίας. Την ίδια στιγμή, Θοδωρή, που πληθαίνουν οι φωνές επιστημόνων, επιδημιολόγων, πνευμονολόγων, καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίοι αποδίδουν ευθύνες στην ίδια κυβέρνηση για το πώς χειρίστηκε, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, τις πολιτικές επιλογές για το χειρισμό της πανδημίας. Να θυμίσουμε μερικά ονόματα που μπορείτε να τους βρείτε σε διάφορες εκπομπές στο YouTube, πάρα πολύ χρήσιμες, είναι όπως ο κύριος Φασαρινός, ο κύριος Καλαμπόκης,
από μνημονολόγος του απειθείται, νομίζω, ο Κούβελης. Κούβελας, πώς λέγεται, εκείνος ο καθηγητής μνημονολογίας. Και πρόσφατα έχουμε και μία προσθήκη, έτσι, έναν πολύ αξιόλογο πολιτικό αναλυτή ιατρικής κατάρτισης, συγγραφέας και αρθρογράφος Πέτρος Αργυρίου, ο οποίος έχει γράψει αρκετά βιβλία. Το τελευταίο του αναφερόμενο στην πανδημία που βιώνουμε αυτόν τον καιρό ονομάζεται «Χωρίς ανάσα τα χρόνια του μεγάλου φόβου». Λοιπόν, θα παραθέσουμε την συνέντευξή του στον κύριο Σαχίνη από την 7η Ιανουαρίου, αλλά ο Πέτρος Αργυρίου έχει φιλοξενηθεί και σε πολλές εκπομπές στο ΕΠΑΜ και έχει παραθέσει τη γνώση του, δεν θα πω τις απόψεις του, τη γνώση του έτσι, πάνω στο θέμα του τι πήγε λάθος και τις λανθασμένες στρατηγικές στην δειγματοληψία των δεδομένων. Και μας προτείνει ότι θα υπήρχαν πάρα πολλές άλλες τεχνικές αντιμετώπισης, οι οποίες θα είχαν διαφορετικό αποτέλεσμα, πολύ πιο θετικό. Όπως παράδειγμα, αντί η κυβέρνηση να κατηγορεί τους πρώην ήρωες γιατρούς ότι τώρα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα μπορούσαμε να έχουμε νοσοκομεία εξ αρχής, ειδικά διαμορφωμένα για COVID. Τα λιμωδών, παράδειγμα, θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει και να υιοθετούν, να δέχονται μόνο τα περιστατικά COVID, έτσι ώστε να μην υπάρξει η επιμόλυνση και όλων των υπόλοιπων ασθενών και να μην γίνονται τα νοσοκομεία όπως γίνανε τελικά, βόμβες μετάδοσης του ιού σε όλους τους, φιλοξενούμενους στα νοσοκομεία, σε όλους τους ασθενείς. Επίσης, αυτό που έχει πει εδώ πέρα ο Χρήστος αμέτρητες φορές, επιδημιολογική επιτήρηση και ελεγχό στις πιο ασθενείς ομάδες, δηλαδή στα γυροκομεία. Δηλαδή, αμέσως, κάποιες πολύ ευρέως χρησιμοποιούμενες πρακτικές, τις οποίες η κυβέρνηση αποφάσισε να μην κοιτάξει, ούτε καν να συζητήσει. Και φυσικά, δεν είναι και καθόλου μελιτέο το θέμα της καθίζησης του τομέα της δημόσιας υγείας τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή, αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι καλούνται τώρα να υπερκεράσουν τον εαυτό τους και να δουλέψουν διπλές-τριπλές βάρδιες, με μέσα τα οποία δεν υπάρχουν, αυτοί οι γιατροί φταίνε για την κατάσταση της δημόσιας υγείας, την ανύπαρκτη δημόσια υγεία στην ουσία στην Ελλάδα. Και πόσο κακό κάνει, Ζουμπουλιά, ελπίζω να μην σε διακόπτω, πόσο κακό κάνει όταν βγαίνει ένας γιατρός και καταφέρεται ενάντια στην κοινωνία, όπως λέει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών στην ανακοίνωσή της, ότι ήταν πάντα αυτό το κατηγορό της κυβέρνησης και κάποιων μεγαλόσχημων ή και κάποιων μεμονωμένων τέλος πάντων στην υγεία και εδώ στην Βρετανία και στην Ελλάδα, όπου βγαίνουν και κατηγορούν την κοινωνία την ίδια στιγμή που το σύστημα είναι έτσι σε τέτοια κατάσταση και τέτοια χάλια που κάποτε, αν πραγματικά καταφέρουμε να γυρίσουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γυρίσουν και ο λαός να πάρει πραγματικά την πρωτοβουλία των κινήσεων, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί πολύ σκληρά για αυτά που έγιναν στα συστήματα υγείας και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Αυτό ας το γνωρίζουν ορισμένοι. Από την άλλη τώρα, Θεωρή, ο Χρήστος απόψε κατάφερε να έρθει στην παρέα μας απόψε, οπότε εσύ και έχουμε τον Χρήστο μαζί μας. Εδώ πέρα θα ήθελα, έχουμε μερικές ερωτήσεις για τον Χρήστο. Κάτι το οποίο είχαμε κουβεντιάσει, ας πούμε, για τα μονοκλονικά της σώματα και τα λοιπά. Τελικά, είναι, Χρήστο, εσύ το βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι σαν σαν μια θεραπεία που έχει λιγότερο ρίσκο από αυτά τα καινούργια εμβόλια που κυκλοφορούν, που κανείς δεν ξέρει τι ήθελε να συμβεί. Συγγνώμη, παιδιά, μπήκα λίγο αργά σήμερα λόγω ανειδηλωμένων υποχρεώσεων. Για ποια θεραπεία μιλάς, Τάσο? Για τα μονοκλονικά του σώματα, που λέω. Τα μονοκλονικά του σώματα έχουν πάρει έγκριση από τον ΟΦ της Αμερικής από τον Οκτώβριο.
από τέλη Οκτωβρίου, από ό,τι ξέρω. Χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουγγαρία είναι η μοναδική χώρα που τα έχει φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων κάπου ρετάρει λιγάκι, γιατί όλοι δίνουν έμφαση στα εμβόλια. Τα μονοκλινικά αντισώματα, και αρχίζουν τώρα, βγήκε ένα κορεάτικο, τώρα σήμερα βγήκε ανακοίνωση από τη Celltrion, η οποία είναι μια εταιρεία που βγάζει biosimilars, δηλαδή στα μονοκλινικά αντισώματα έχει μεγάλη εμπειρία, γιατί χρησιμοποιώ τα μονοκλινικά αντισώματα που βγάζει στα παιδιά που έχουν ιδιοπαθή φιμονόδινος του εντέρου. Έβγαλε και ένα κορεάτικο που δείχνει μέχρι και 48% βελτίωση στην κλινική εικόνα. Δηλαδή είναι πολλά υποσχόμενα, ακόμη και 30-40% να σταματήσει τον κόσμο να πηγαίνει στα νοσοκομεία ή να του βελτιώσει τη βιντεο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτούς που πεθαίνουν. Τα εμβόλια, παιδιά, δεν θα κάνουν τίποτα σε αυτούς που πεθαίνουν. Ακόμη και να πούμε ότι δουλέψουν στη τέλεια, έχουν την τέλεια νοσιακή απόκριση, χωρίς παρενέργειες, που αυτά φυσικά είναι αφισβητούμενα και θα πρέπει να τα δούμε. Αυτοί που πεθαίνουν αυτό το χειμώνα δεν πρέπει να βοηθηθούν ούτε στο παραμικρό από τα εμβόλια. Γιατί μέχρι να κάνουν τη δεύτερη δόση ικανός αριθμός του πληθυσμού, ακόμα και να έχουμε και την πιο ιδεατή ανοσολογική απάντηση, δεν θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να δώσουν λεφτά τα μονοκλινικά αντισώματα να τα χρησιμοποιήσουν τώρα. Το BBC έβγαλε σήμερα ανακοίνωση για μια καινούργια ενδιαφερόν ιβήτα, μελέτη που ξεκινάει τώρα. Έχουμε αναφέρει την Ιβερμεκτίνη. Δηλαδή, γιατί δίνουν λεφτά να προσπαθήσουν να σταματήσουν τους θανάτους αυτούς που πεθαίνουν. Δηλαδή, να αφήσουν πάλι τα γενοκομεία στην Αγγλία, στη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη, που είναι κατά κόρο πάρα πολύ ανεπτυγμένα τα γενοκομεία σαν κουλτούρα. Πέστε το όπως θέλετε, έτσι δουλεύει η κοινωνία εκεί πέρα. Δεν είναι σαν την Ελλάδα που περισσότεροι κρατάνε τους παππούδες στο σπίτι και τους κουράρουν εκεί πέρα, ή τουλάχιστον τους έχουν σε ένα δωματιάκι, τους πετάνε στα γεροκομεία. Στα γεροκομεία, αν θυμόμαστε, έχουν 1 στους 4 ευθυνότητα από COVID φτάνει. Σύμφωνα με την πατέρα του Ιωαννίδη, 16 Οκτωβρίου, στην εφημερίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Βγαίνουν και άλλα. Έχουν βγει τη Regeneron, έφυγε η Lilly, τώρα βγαίνει η Celltrion. Δυστυχώς δεν δίνεται έμφαση σε αυτό το πράγμα, γιατί αν το καταλάβετε θα τα πάρουν λίγες χιλιάδες άτομα αυτά. Δεν είναι τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια της δόσης που θα πάρουν τα εμβόλια και φυσικά εκεί το εύρος του κέρδους που υπάρχει και στην προσδοκία στο χρηματιστήριο, αλλά και στα κέρδια. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Χρήστο, γιατί ήθελα να φέρω ένα θέμα απόψε για την απόφαση που πήρε η Βρετανική κυβέρνηση να χορηγήσει, αφού σε αυτούς που έχει χορηγήσει τη μία δόση των φαρμάκων της Pfizer και της AstraZeneca, να αλλάξει στην ουσία τη δοσολογία, την προτινόμενη, με βάση την οποία έγινε ο έλεγχος από την Επιτροπή Φαρμάκων στη Βρετανία και με βάση την οποία της δόθηκε η προσωρινή άδεια, όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και παγκόσμια, αλλάζει όλα τα δεδομένα με βάση στα οποία μας είπαν ότι είναι αποτελεσματικά αυτά τα πολύ αμφισβητούμενα και συζητήσιμα εμβόλια, και λέει ότι μόνο με μία δόση και μετά θα δούμε, η οποία βγήκε με έρευνα της Επιτροπής η οποία αποφασίζει, λες και είναι θέμα της Επιτροπής να αποφασίσει. Από πότε οι επιτροπές αποφασίζουν ερευνητικά αποτελέσματα? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ χαρακτηριστικό της εποχής μας. Εμείς ξέραμε ότι τα αποτελέσματα τα επιστημονικά τα βρίσκεις με δεδομένα. Εδώ τώρα μας λέει η Επιτροπή στην Κυβέρνηση στη Βρετανία ότι το αποτέλεσμα βγήκε από μαθηματική ανάλυση των δεδομένων, από τη στατιστική. Δηλαδή πήγαν, ξαναπιάσανε τα στατιστικά δεδομένα και βρήκαν ότι μία δόση φτάνει για να καλύψει, λέει, 90% αυτούς που την έχουν κάνει. Χρήστο, τι είναι αυτά, τι γίνεται? Δυστυχώς κάνουν ό,τι γουστάρουν. Προφανώς τα εμβόλια δεν τους φτάνουν. Δεν υπάρχει παραγωγή που θα περιμένανε. Και κάνουν περικοπές, δηλαδή κάνουν εκπτώσεις. Αυτό βέβαια έχει κατακριθεί από πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικώς το Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικά ο οργανισμός φαρμάκων της Αγγλίας έχει γελιοποιηθεί πλέον, δυστυχώς. Και χρήμα, και είχε ένα κύρος, τουλάχιστον στα μάτια μας που δουλεύουμε στην Αγγλία τόσα χρόνια. Πραγματικά οι άνθρωποι κάνουν ό,τι να είναι. Τώρα, αν ακούσατε, μας βομβαρδίζουμε μια καινούργια μετάλλαξη αυτής της βασιλείας.
Δηλαδή, έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε τρεις εβδομάδες, θα έχουμε μια καινούργια μετάλλαξη η οποία θα μας αναγκάζει να συνεχίσουμε το lockdown και να κλεινόμαστε μέσα στα σπίτια μας κτλ. Πραγματικά έχει καταντήσει το πράγμα τραγικό. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα ικτρά λιγοστά δεδομένα, γιατί να θυμίσουμε ξανά, ο κόσμος ακούει τις 44.000 κόσμος που συμμετείχε στην έρευνα της Pfizer και τους άλλες 30.000 που ήταν στη Moderna. Δεν ακούει όμως κανένας ότι αυτά τα δεδομένα στηρίζονται σε 170 και 160 περιπτώσεις μόνο. Ναι, ικανοποιούνται τη στατιστική εξίσωση που λες και εσύ, ότι είναι 95%, δηλαδή 170 πιάσανε COVID από αυτούς τους 4.000, στον οποίο το μισή πήραν πλασίμπο, και 162 από αυτούς δεν είχαν κάνει το εμβόλιο και αυτό είχαν κάνει το εμβόλιο. Έτσι βγαίνει αυτό το 95%, παιδιά. Αλλά αυτό γίνεται αναγωγή σε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ανθρωπότητα. Οπότε μπορεί να έχουμε το p-value και όλα αυτά, η μαθηματική φόρμουλα να ικανοποιείται, αλλά πρακτικά και λογικά δεν μπορείς να βγάλεις πέρασμα 170 άτομα για 100.000 ανθρώπους. Και μιλάμε για efficacy, όχι για effectiveness. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο ιός σταματάει τη μετάδοση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και να εμβολιαστούν αρκετοί και να έχουμε την τέλεια νοσολογική απάντηση, πάλι ο ιός θα μεταδίδεται στους ευάλωτους πληθυσμούς. Εάν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, πάλι θα έχουμε τα ίδια τον άλλο χειμώνα. Ίσως σε λιγότερο βαθμό, αλλά η μετάδοση θα υπάρχει. Είναι αυτό που θυμίζει το τίτλο του βιβλίου του Ντάριλ Χαφ, πώς να πεις ψέματα με τη στατιστική. Και θέλω να πω ότι στη σελίδα που μας έδωσες, Θοδωρή, την κρατική σελίδα για την απόφαση πώς θα δοθούν τα εμβόλια, έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το ποσοστό, 5% αποτελεσματικότητας του εμβολίου Pfizer, το οποίο βγήκε από 90 άτομα, 97 άτομα, πόσα 100 κάποια άτομα τέλος πάντων, και έχουν χρησιμοποιήσει αυτό ως επιχείρημα να δώσουν το εμβόλιο αυτό πρώτο, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, το 95%, τους δώσουν αυτό πρώτο ως πρώτη δόση, θα κρατήσει τον κόσμο περισσότερο, γιατί λέει είναι πιο αποτελεσματικό, και η δεύτερη δόση θα έρθει μετά από 2-3 μήνες από άλλη εταιρεία, από τη Moderna, ας πούμε, ή από την Oxford. Ναι, ακριβώς. Να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ίσως να μην είναι και μεγάλη διαφορά αν δουλεύει το εμβόλιο τουλάχιστον σε μια σωλογική του απάντηση, αλλά για κάτι τόσο καινούργιο, με τόσο λίγα δεδομένα, θεωρείται θέσφατο ότι πρέπει τουλάχιστον να το ακολουθήσεις, ας πούμε, για να έχεις την σωλογική απάντηση που περιμένεις. Όχι να έχεις να κάνεις αυτές τις εκτόσεις. Από την άλλη, Χρήστο, τώρα που μιλάμε και μιλάμε για εμβόλια, έχει φέρει με ένα σύνδεσμο για το γεγονός ότι η Κίνα έχει βγάλει το δικό της εμβόλιο και δεν μπορεί να, το σπρώξει στη Δύση, τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης. Αλλά αν θυμάμαι καλά από ό,τι είχαμε κουβεντιάσει, το κινέζικο το εμβόλιο είναι παστούν συμβατικής τεχνολογίας, να το πούμε έτσι. Είναι, ας πούμε, όπως, ας πούμε, για τον ιό της γρήπης, όπως ξέρουμε, δηλαδή. Δεν είναι, ναι, κάτι. Φυσικά, είναι ένα πολύ, είναι πολύ σημαντική τεχνολογία. Απενεργοποιεί τον ιό, το σκοτώνει και το βάζει στο οργανισμό σου. Είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε εδώ και 40-50 χρόνια. Είναι η πιο δοκιμασμένη. Δεν βάζει κανένα γενετικό μήνυμα μέσα στα κύτταρά σου. Δεν βάζει ατενοϊούς, όπως είναι της AstraZeneca και το ρώσικο. Δεν βάζει τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένα πάρα πολύ, και αυτό φυσικά θέλει μεγαλύτερο κόστος, πολύ λιγότερες δόσεις. Ωστόσο, δεν έχουμε δει ακόμα δεδομένα, για να λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε δει πουθενά δεδομένα, ακόμα για τους Κινέζους, να έχουν δημοσιοποιηθεί πουθενά. Έστω και λίγα, σαν τη Pfizer. Θα δούμε, αλλά φυσικά αποκόπτεται από την Ευρώπη ολοκληρωτικά. Η Τουρκία το κάνει, το Κινέζικο, από ό,τι ξέρω. Τουλάχιστον, να το δούμε, ρε παιδί μου, πολύ με τη δική τους λογική, γιατί από ό,τι μας έδειξε και εσύ, τελικά το κάνουν 3 το λάδι, 3 το οξύδι, 6 το λαδόξιδο. Με τη δική τους λογική, εγώ προσωπικά θα έλεγα, εντάξει παιδιά, από τη στιγμή που δεν έχουμε στην ουσιαστικά δεδομένα από κανένα σας, αν μου λέγει κάποιος, διάλεξε ένα εμβόλιο,
αν είχα αυτή την, δηλαδή, την πολυτέλεια να διαλέξω, σου λέω, παιδιά, φέρνω το κινέζικο. Όχι τίποτα άλλο. Είναι συμβατικό, αν δεν ξέρω εγώ, δεν κάτσε, δεν έκατσε. Δηλώσαν, εντάξει, ξέρω εγώ, πολύ να αρρωστήσω, ξέρω εγώ, καμιά φορά που μπορεί να κάνει το βούλιο τη γρήπη και να αρρωστήσει. Δώστε να το κάνω, τελειώνουμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν το δούμε, ας πούμε, όσο πιο απλά μπορούμε και όσο πιο γυμνά μπορούμε, νομίζω, ας πούμε, ότι φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Ότι αν κάνουμε κάτι, ρε παιδιά, δώστε μας ό,τι βρίσκει, ό,τι πιο συμβατικό υπάρχει. Φέρτε το να τελειώνουμε, να σταματήσουμε αυτά τα περίεργα που κυκλοφορούν τώρα. Και θέλω να πω, δηλαδή, ότι από ένα σημείο και μετά δηλαδή δεν μιλάμε για επιστημονικό λόγο, είναι θέμα πολιτικής απόφασης αυτό που συμβαίνει. Παίζουν και γεωπολιτικό πλέον σκοπό τα εμβόλια. Αν το έχουμε συζητήσει ξανά, πόσο παραπάνω εμβόλια έχει παραγγείλει η Αγγλία, ας πούμε, και η Γερμανία, παραπάνω τον πληθυσμό της, ακόμα και με δύο δόσεις. Δηλαδή θα παίξουν και γεωπολιτικό ρόλο τα εμβόλια από ό,τι φαίνεται, και ήδη φαίνεται ότι ο αποκλεισμός του Κινέζικου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Από την άλλη, τώρα, ίσως τώρα που λέγαμε για τις εκπτώσεις, ότι θέλουν παιδιά, ήταν να κάνετε δύο δόσεις, θα κάνετε μία και σας φτάνει, ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω ότι πάλι, ειδικά μου στη Βρετανία, συγκεκριμένα στη Βρετανία, νομίζω ότι μια ιδιοπάθεια που έχει εδώ πέρα η χώρα σε σχέση με τη ασκούν διοίκηση. Δεν έχει σημασία στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, σε κατασκευαστική εταιρεία ή σε οτιδήποτε. Υπάρχει μια ιδιοπάθεια ότι εδώ πέρα, η οποία είναι εξής. Ότι έχει ανθρώπους που κάνουν κουμάντο, οι οποίοι ξέρουν 5-10 πράγματα στο αντικείμενο, λίγα, και κανείς, πολύ λίγοι από αυτούς, έχουν την οποιαδήποτε γνώση ή τουλάχιστον την έφεση να ρωτήσουν για τα πρακτικά του ζητήματος. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος, δεν θα είχα πρόβλημα να ποντάρω στο ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν αρκετές δόσεις, αλλά δεν μπορούν να κάνουν διανομή. Γιατί αυτό, ας πούμε, το γεγονός ότι πρέπει το συγκεκριμένο εμβόλιο να γίνει διανομή του στους 70 βαθμούς κτλ. Αυτό δεν νομίζω αυτοί όσοι πήραν τις αποφάσεις και αγοράσαν τα εμβόλια, τις τρελές δόσεις που μας είπε ο Χρήστος, δεν νομίζω ότι κανείς σκέφτηκε ακριβώς, ας πούμε, ότι εντάξει, το πήρες το εμβόλιο, μετά πώς κάνεις τη διανομή, πώς θα το διανέμεις στον πληθυσμό. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτό στο παιχνίδι, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή πετιούνται λεφτά στον κουβά, χωρίς, ας πούμε, να υπάρχει, ας πούμε, το κάτι. Χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, δηλαδή εδώ και πολλούς μήνες απλά κάνουμε κάτι για να το κάνουμε στην ουσία. Και βρίσκουμε ένα εύσχυμο τρόπο να το καλύψουμε, λέγοντας ψέμα πάνω στο ψέμα, πάνω στο ψέμα. Επηγαίνοντας μετακυλώντας τις ευθύνες. Ναι, ακριβώς. Ο μόνος που είναι πάντα έχει ευθύνη είναι ο κόσμος. Αυτό εννοείται. Αυτό δεν αλλάζει, είναι σταθερά τους. Και ενίοτε θα βάλουμε και τους νοσηλευτές, θα βάλουμε και τους διευθυντές νοσοκομείων και τους γιατρούς. Θα βάλουμε όλους, μόνο αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν φταίνε σε τίποτα. Και για να γυρίσουμε πίσω στα εμβόλια, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ αυξημένη συζήτηση στην ιατρική κοινότητα. Θα δώσουμε το link από το Medscape, που είναι ένα φόρουμ ιατρικής, ένα ιατρικό ιστολογείο που αναφέρει ότι με τις μεταλλάξεις του ιού είναι αμφίβολο αν και η νοσοκομική απάντηση θα είναι πραγματικά ικανή, έστω και με τα mRNA, τα εμβόλια ή οτιδήποτε. Γιατί, μα και αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οι ιοί αυτοί μεταλλάσσονται σχεδόν κάθε μέρα. Είναι η φύση τους αυτή, οι RNA ειδικά. Αυτό συμβαίνει και της γρήπης, και έχουμε τόσο χαμηλή αποδοτικότητα, 40% στο εμβόλιο της γρήπης. Δεν μπορείς να τους πιάσεις, πραγματικά. Άρα ποιο το νόημά σου, πραγματικά. Και την ίδια στιγμή οι κυβερνήσεις υπογράφουν συμβόλαια, τα απίστευτα συμβόλαια με εταιρείες, με τις εταιρείες που φτιάχνουν αυτά τα εμβόλια, συμβόλαια τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να δουν ούτε οι ευρωβουλευτές που ζήτησαν να δουν η Επιτροπή Υγείας της Ευρωβουλής, για να δούμε πόσο βαθιά είναι και η δημοκρατία στην Ευρώπη, γιατί να μην τους αφήσουμε και αυτούς απ' έξω. Με ρεπορτάζ που έβγαλε άρθρο στο Πολίτικο που βγήκε εχθές,
μας λέει μια πολύ ωραία ιστορία που θα παρακαλούσα έτσι τον κόσμο να την, που μας ακούει να τη διαβάσει. Θα βάλουμε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο να δείτε τι κάνουν. Για να μπει η Επιτροπή μέσα στην αίθουσα όπου υπάρχει το συμβόλαιο και δεν είναι ολόκληρο, το διαπίστωσαν μετά βέβαια, η Επιτροπή Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου να δει ποιο είναι το συμβόλαιο το οποίο υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια εταιρεία γερμανική, η CureVac, ζήτησαν να το δουν, έπρεπε να βγάλουν τα κινητά τους, οτιδήποτε είχε ηλεκτρονική συσκευή πάνω τους, οτιδήποτε μπορεί να σημειώσεις, οτιδήποτε θα μπορούσαν να καταγράψουν κάτι, να αντιγράψουν κάτι από το συμβόλαιο. Μπήκαν μέσα, διαπίστωσαν ότι τα κύρια σημεία του συμβολέου τα είχαν βγάλει απ' έξω και απλά με απόλυτη μυστικότητα τους άφησαν απλά να δουν με το φόβο και το πρόσχημα της βιομηχανικής κατασκοπίας. Τους άφησαν για 50 λεπτά μόνο. Ακριβώς. Αυτός ήταν ο χρόνος. Δηλαδή, καταστάσεις που αν αυτά καθησυχάζουν, εγώ τι να πω. Πραγματικά, αν αυτά είναι για το καλό του κόσμου, Χρήστο. Το άλλο το τραγικό που έχουμε βάλει και από τον Bloomberg και από την Guardian, links στις προηγούμενες εκπομπές, δεν είναι κάτι που το λέμε από το κεφάλι μας. Όλες οι εταιρείες εμβολίων, δεν ξέρω για το κινέζικο, τουλάχιστον Moderna και Pfizer, στα συμβόλαια που κάνουμε στις κυβερνήσεις έχουν immunity clause, δηλαδή δεν μπορεί να τους κάνεις μήνυση. Νύπτουν τα σχήρα τους για οτιδήποτε συμβεί. Μηνύσεις στις κυβερνήσεις. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Δηλαδή αυτό και μόνο σε βάση μια υποψία, κάτσε ένα μεγάλο μου, πουλάς ένα προϊόν. Πες μου πού συμβαίνει αυτό σε οποιοδήποτε άλλο τομέα εμπορίου ή βιομηχανίας ή παροχής προϊόντων που η εταιρεία που παράγει το προϊόν δεν έχει καμία ευθύνη. Και μιλάμε για εμβόλιο που δίνεται σε υγιείς ανθρώπους. Δηλαδή μόνο και μόνο αυτό που απαιτούν τα immunity clauses είναι τόσο κακή που τόσο δεν λέγεται. Όσο και καλό προϊόντος να είναι κάποιος ή ευκολόπιστος. Αυτό εδώ πέρα να θυμίσουμε λίγο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το είχαμε αναφέρει ότι οι εταιρείες έχουν immunity, δηλαδή δεν πρόκειται να τους κινήσει κανείς νομικά για οποιασδήποτε παρενήγηση εμβολίου. Αλλά αυτό που είναι καινούριο, αυτό στο οποίο αναφέρει το Χρήστος, είναι ότι αυτή η ρήτρα της αποποίησης ευθυνών, τέλος πάντων, είναι σχεδόν είναι πρωτοφανής στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ότι τέλος πάντων, ό,τι ήθελε να συμβεί, εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη, και ειδικά ας πούμε στη Βρετανία. Και από την ανάποδη, λόγω δουλειάς τέλος πάντων, ξέρω ότι μπορείς να πεις πράγματα, πολλά ας πούμε, όταν παράγεις ένα προϊόν, αλλά αυτό που δεν μπορείς, που σίγουρα δεν μπορείς να πεις, είναι ότι ό,τι και αν ήθελε να συμβεί, εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Δηλαδή, για να παρέχεις, ας πούμε, το ξέρω ας πούμε, προσωπικά, γιατί έχει τύχει, ας πούμε, και έχω δουλέψει σε προϊόντα που είναι πολύ χαμηλού όγκου παραγωγής, 2-3 μονάδες το χρόνο. Και πρέπει να δει κανείς το πάχος του συμβολίου που υπογράφει κανείς όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι πρέπει, ας πούμε, για τους σκύψη λόγους, ο πάροχος δεν θέλει να λάβει την οποιαδήποτε ευθύνη. Δεν συμβαίνει πουθενά αυτό το πράγμα. Είναι, γιατί στα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι πρωτοφανές και δεν είναι επιστημονική φαντασία από ένα σημείο μετά. Αλλά... Το άλλο το πρωτοφανές, συγγνώμη Τάσο που σας διακόπτω, είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν το εμβόλιο δεν παρακολουθούνται. Δεν έχω ακούσει τίποτε να υπάρχει έστω ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα που να τους μετάνε αντισώματα ή να τους ελέγχουν σε ταχτάχρονικά διαστήματα 6, 12, 24 μήνες, 3 χρόνια να δουν τι θα πάθουν ή όχι. Γυρνάνε με μια λευκή επιταγή, δηλαδή τυφλά. Εννοείται ότι έχουν πάρει provisional license, δηλαδή έχουν πάρει μια άδεια επίγουσας χρησιμοποίησης. Δεν έχουν πάρει κανονική άδεια. Δηλαδή, ποιος ελέγχει τι, ποιος παθαίνει οποιοδήποτε, ας πούμε, πραγματικά. Το μόνο που έχω δει είναι στις ΗΠΑ, και οφείλω να το ομολογήσω αυτό, υπάρχει το V-Safe, το Registry,
που μέχρι στιγμή δείχνει αλλεργικές αντιδράσεις και τίποτα άλλο, γιατί μιλάμε μόνο για ένα μήνα στην ουσία που δίνουν τα εμβόλια. Στην Αγγλία δεν υπάρχει τίποτε. Στις άλλες χώρες δεν υπάρχει, καλά, δεν συζητάμε για την Ελλάδα. Όλοι αυτοί που κάνουν το εμβόλιο παρακολουθούνται. Υπάρχει ένας αριθμός ψηδιακός του ανθρώπου που έκανε το εμβόλιο, γιατί έτσι συμβαίνει πάντα στις μελέτες, δεν βάζουμε όνομα, βάζουμε ένα σειρακό αριθμό και να τον παρακολουθούμε, να δούμε στους 6 μήνες, να δούμε, ναι, παιδιά, το πιο σημαντικό αν κάνει αντισώματα ή όχι. Ή ακόμα καλύτερα, αν τα αφλαμβοκύτταρα αποκτούν μνήμη, ενωσιακή, που αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και όχι τα αντισώματα. Τα αντισώματα θα αφήσουν σε κάποια στιγμή, έτσι κι αλλιώς, σε κάποιους μήνες. Πραγματικά αυτό το πράγμα είναι, όπως το λέγει ο Καζάκης, το λέμε στο ΕΠΑΜ, είναι τεράστιο πείραμα αυτή τη στιγμή, εντελώς μη ελεγχόμενο. Και αντιεπιστημονικό, να το πούμε. Εγώ θέλω πραγματικά να δώσω έμφαση σε αυτό το κομμάτι, ότι είναι ενάντια στην αλήθεια της επιστήμης. Γιατί στην ουσία αυτό που περνάει στον κόσμο και αυτό που λένε στον κόσμο είναι ότι αυτό δεν είναι απόφαση της επιστήμης ή απόφανση της επιστήμης. Είναι απόφαση μιας επιτροπής. Με συγχωρείτε, αυτό μόνο σε κατάσταση ιεράς εξέτασης ή αλάθητου του Βατικανού ή μιας απολυταρχίας ισχύει. Εγώ αποφασίζω, εγώ διατάζω. Η επιστήμη. Πες Χρήστο, ναι. Αν θυμάσαι την έκφραση που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης όταν ανακοίνωσε το lockdown τον Οκτώβριο, τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε ήταν, η επιστημονική άποψη δεν επιδέχεται καμιάς αμφισβήτησης. Τις επιτροπές και τις δικιά του. Αυτό, Χρήστο, γιατί ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Θυμάστε που είχε πει, στην ίδια νομίζω ανακοίνωση, είχε πει ότι είναι το κλαδί στο οποίο κάθονται. Και πραγματικά έκανα να ρωτιέσαι ποιο είναι το κλαδί στο οποίο κάθονται, που πριονίζουμε όταν αφισβητούμε αυτό που λέει η Επιτροπή. Είναι το γεγονός ότι αυτοί αποφάσισαν να φτιάξουν μια Επιτροπή η οποία έχει το αλάθητο, βγάζει τις αποφάσεις της, δεν επιδέχονται καμίας αντίρρησης και απλά αυτοί τις εκτελούν. Λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά κάθε απολυταρχία από καταβολής κόσμου, αυτό ακριβώς έκανε πάντα. Είτε αυτό το ονόμαζε ιερατείο, είτε αυτό το ονόμαζε αυτοκρατορία, βασιλεία, επιτροπή, που αποφάσισε και διέταξε, ελέω Θεού, ελέω οτιδήποτε, τώρα ελέω επιστημόνων και ελέω ιατρικής, της αυθαίρετης ιατρικής που αποφάσισαν οι ίδιοι. Και να πούμε και εδώ πέρα ότι δεν παίρνουν υπόψη τους τα καινούργια δεδομένα ή τα δεδομένα που παραθέτουν συνάδελφοι, άλλοι επιστήμονες, διεθνούς φήμης και ικανοτήτων και μεγίστων ικανοτήτων. Δηλαδή αυτή η Επιτροπή, έχει μια πολύ ωραία φράση ο Πέτρος Αργυρίου στην συνέντευξή του, είναι οι ειδικοί που είναι αρνητές των δεδομένων. Έχουν τα μαθηματικά μοντέλα. Ρίχνουν. Ακόμα εμφανίζεται αυτός ο Φέργκινσον. Ακόμα θεωρείται αξιόπιστο. Σήμερα πάλι βγήκε πάλι να μας πει αυτός ο άνθρωπος που έχει, δηλαδή με τι μούτρα βγαίνει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά, και συνεχίζει στο ίδιο τροπάρι, με τα ίδια δεδομένα, χωρίς καμία τσίπα και χωρίς καμία εδώ να προσέξει τι λέει. Ο άνθρωπος ο οποίος μας είχε πει ότι θα έχουμε 500.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. 650, σε παρακαλώ. 650.000 νεκρούς. Συνεχίζει και βγαίνει και μιλάει. Και μετράει νεκρούς, περιμένει ο καημένος να του βγει το νούμερο. Δηλαδή σκεφτείτε σε τι τραγική κατάσταση είμαστε. Μιλώντας για νεκρούς, θα ήθελα να δω πραγματικά τα αληθινά δεδομένα, έστω και αυτά που θεωρούν όλα COVID αυτοί, πόσοι ήταν οι θάνατοι το 2019 και πόσοι το 2020. Συγκρινόμενο με τα προηγούμενα χρόνια. Η Σουηδία τουλάχιστον δεν έχει παραπάνω θανάτους που δεν έκανε lockdown και παρόλο που έχασε το παιχνίδι εντελώς στα γεροκομεία που τα είχε ιδιωτικοποιημένα και πέθανε αρκετός κόσμος εκεί. Εκεί είναι το όλο θέμα, για να καταλάβουμε και να συγκρίνουμε με άλλες χρονιές και να δούμε, ρε παιδιά, κάτσε ρε παιδιά, τι έγινε τελικά. Είχαν περισσότερους θανάτους με αυτή την τεράστια και καταστροφική πανδημία. Ο Ιωδίου ίδιος το 2017-18 το χειμώνα έφαζε 4.700 θανάτους από γρήπη. Είχαμε lockdown. Δεν νομίζω να είχαμε 4.700 θανάτους το 2019.
Φυσικά τώρα θα έχουμε πολλούς. Ακόμα και αυτούς που είναι λάθος, ακόμα και αυτούς που είναι εντελώς αυθαίρετα ή θελημένα. Να μην ξεχνάμε τη συνέντευξη του γιατρού στην Κύπρο που λέει ότι στην Κύπρο τουλάχιστον οι θάνατοι επαφιούνται από COVID σαν αιτία θανάτου με αλγόριθμο από το Υπουργείο Υγείας και όχι από τους ιατρούς. Έστω και με αυτούς, θα τους δεχτούμε όλους αυτούς που λένε τους επίσημους, να δούμε αν πραγματικά οι θάνατοι ήταν παραπάνω από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Περιμένω να το δω κάπου. Η Βρετανία ισχυρίζονται, Χρήστο, ότι έχουν περισσότερους, καταγράφηκαν περισσότεροι θάνατοι από ό,τι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άντε βγάλε άκρη. Εδώ, Θοδωρή, μια επισήμωση για τους ακροατές μας. Αυτό μιλάνε για δύο μέρες πριν, να θυμάμαι, που καταγράφηκαν 1500 θάνατοι. Δεν είχαμε ποτέ τόσο μεγάλο ποσοστό θανάτων μέσα σε μια μέρα από τότε που έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ναι, ναι, σε αυτό εντάξει. Το στυλ. Εντάξει, Τάσο, συγγνώμη, με συγχωρείς, αυτά είναι, καταρχήν δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη ότι αυτά είναι νούμερα πραγματικά και δεύτερον, εντάξει, αυτές οι αναγωγές, οι αυθαίρετες είναι πολύ ωραίες, αλλά πολύ λίγο επιστημονικές. Είναι προς εντυπωσιασμό και για να δημιουργηθεί συνέστημα. Και τρόμος. Έστω και. Εγώ από την άλλη να το δούμε και εντελώς, ας πούμε, ότι έτσι είναι, όπως το θέλουν αυτοί ή οτιδήποτε. Λες, ωραία, εντάξει. Και ποιος σας είπε ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ο πιο θανατηφόρος πόλεμος που συνέβη ποτέ στην ανθρωπότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε τον Δημήτρη εδώ πέρα μαζί μας, τον ιστορικό μας. Να κάνουμε αναγωγές, να δούμε, ας πούμε, ποιοι ήταν πραγματικά οι πιο θανατηφόροι πόλεμοι. Οπότε το λέμε έτσι, ας πούμε, έτσι για το Θεαθήνε. Από την άλλη τώρα, κάτι που, όπως το λέει ο Χρήστος, για το να κάνουμε σύγκριση των αριθμών που πριν και μετά κάτις χρονιές, να δούμε τελικά ποια ήταν η επίπτωση του COVID στην όλη διαδικασία. Αυτό που... Μια ιδιοποιώς διαφορά εδώ πέρα με την προσέγγιση της Σουηδίας εδώ πέρα, όπως είπε ο Χρήστος, είχαν ιδιωτικοποιήσει τα γεροκομεία τους, αλλά από την άλλη είδαν και ακριβώς ποιος ήταν ο μηχανισμός που είχαν που δημιούργησε αυτό το αποτέλεσμα. Σου λέει, επειδή τα γεροκομεία είναι ιδιωτικά, ωραία, κατά συνέπεια, όπως και στις ΗΠΑ, όπως και αλλού δεν είναι ίδιο της Σουηδίας, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί για το προσωπικό που καθαριότητας, φροντίδας των τροφίμων κτλ. Οπότε, οπουδήποτε, αυτό είναι παντός συμβαίνει αυτό, οπότε οι πιο χαμηλοί μισθοί θα πάνε ή σε κάποιους που ηθαγενείς οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα να κάνουν αυτές τις δουλειές και ή στους μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν κάποια βάση στη χώρα, θέλουν κάπου να πιαστούν και μπορεί να είναι διατεθειμένοι να κάνουν το οτιδήποτε για να βγάλουν ένα μερκάματο να παραμείνουν στη χώρα. Κυρίως μετανάστες, Τάσο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το προσωπικό, έτσι λειτουργεί και εδώ έτσι είναι. Ναι, δεν λοιπόν... είναι, δεν... Ναι, από ό,τι στη Σουηδία σου λέει, εκεί το χάσαν το παιχνίδι. Σου λέει, από ότι τα γεροκομεία, επειδή είναι ιδιωτικά, είναι μεγάλα, δηλαδή μια εγκατάσταση που θα μπορούσε, ας πούμε, υπό άλλες συνθήκες να φιλοξενήσει 10 τροφίμους. Και είναι να βάζουν 15, να το κάνουν έτσι λίγο, όχι πάλι ανθρώπινο είναι, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι πιο πυκνό από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Έχεις από τη μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού. Προσωπικό το οποίο δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα και τους δίνεις εσύ τις οδηγίες στα σουηδικά, οι οποίοι θα σου πούνε δεν κατάλαβα. Δεν έχει εκπαιδευτεί, Τάσο, ναι. Δεν έχει εκπαιδευτεί, δεν έχει την σωστή κατάρτιση, δεν του δίνεις τις οδηγίες που πρέπει να του δώσεις. Τουλάχιστον στη Σουηδία το πήραν από την αρχή μέχρι το τέλος. Σου πάνε, παιδιά, τι έγινε εδώ και γιατί έγινε αυτό και το βάλαν. Δηλαδή υπάρχει αυτό που συνέβη, ναι μεν τραγικό, εντάξει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Στην ανάλυση τους, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι, αυτό συνέβη σε σχέση με το πώς προσπαθήσαμε να το περιορίσουμε στα γεροκομεία και εκεί αποτύχαμε. Και ως αποτέλεσμα της αποτυχίας είχαμε τους θανάτους. Εδώ στη Βρετανία, αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που μας λένε δεν είχαμε τόσους νεκρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα αυτά και όλα αυτά. Και λες, συγγνώμη, παιδιά, για ποιο λόγο? Δηλαδή, γιατί δεν το αναλύουμε και εδώ πέρα να δούμε
πού ακριβώς χωλήνει το σύστημα. Το έχουμε αφήσει ότι δηλαδή για όλα αυτά ο ιός. Δηλαδή ότι παραδείγματος χάρη πως μας είπε και ο Χρήστος, από τη στιγμή που τα εμβόλια είναι θέμα πρόληψης, δεν είναι θέμα θεραπείας, και από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή νοσεί ο πληθυσμός, πρέπει να κοιτάξουμε τη θεραπεία. Και κανείς, ας πούμε, δεν αναφέρει πουθενά για το γεγονός ότι για θεραπευτικές λύσεις κανείς δεν μιλάει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Την ίδια στιγμή βγαίνουν έρευνες που δείχνουν, που καταρρύπτουν και το τελευταίο επιχείρημα ότι φταίει ο κόσμος. Παρόλο που μειώθηκε, δείχνουν κάποια δεδομένα ότι μειώθηκε η συμμετοχή ή τέλος πάντων περισσότερος κόσμος φαίνεται να μετακινείται σε αυτό το τρίτο lockdown που γίνεται εδώ στη Βρετανία. Στην ουσία τα δεδομένα δείχνουν 80% συμμόρφωση και η έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας στη Βρετανία δείχνει ότι στην ουσία 9 στους 10 ακολούθησαν ακριβώς τα μέτρα της κυβέρνησης κατά γράμμα. Οπότε το επιχείρημα φταίνε κάποιοι, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό το 10% είναι υπεύθυνο για τόσο μεγάλους, ακόμα και αν δεχτούμε τα νούμερά τους, για τόσο μεγάλη διάχυση του ιού ή μετάδοση του ιού στον πληθυσμό. Από την άλλη, τώρα που είπες ότι στην ουσία η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου πειθάρχησε προς τον κορονοϊό, και εγώ θα βάλω και μια άλλη παράμετρο εδώ πέρα, ότι αυτοί που δεν πειθάρχησαν δεν το έκαναν από θέμα πεποίθησης ή με άλλα λόγια επίτηδες. Περισσότεροι, ας πούμε, και αυτοί που δεν έχουν πειθαρχήσει, περισσότεροι είναι επειδή, τέλος πάντων, από θέμα άγνοιας, από θέμα διαφορίας, δηλαδή... Τάσο, εγώ έχω δει πάνω από 2-3 σκηνικά, έχω δει την αστυνομία που έχει σταματήσει άστεγους και ανθρώπους με ψυχική νόσο, με εμφανώς ψυχικά νοσήματα. Αυτούς έχει σταματάνε. Αυτοί είναι οι καημένοι που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Και θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτοί, δηλαδή, το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η θέση μάλλον και η ρητορική πολλών οργανισμών ιδιωτικών και δημόσιων, είχαμε αναφέρει κατά τη μια συζήτηση ότι αυτό που έχουν κάνει τα σούπερ μάρκετ, τα Μόρισονς εδώ πέρα, τα οποία στο πρώτο κλείδωμα, μάλλον όλες οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ δεν είχαν πει κάτι ιδιαίτερο, είχαν βγάλει κάποιες ανακοινώσεις, λέει παιδιά, ας πούμε, στην ουσία αυτό που λέγανε όλοι, παρακαλούμε την υπομονή και τη συνεργασία του κοινού, ώστε να εξυπηρετήσετε όλοι, τα μέτρα κοινωνικής απόστασης, ξέρω εγώ, απολυμάνσεις, το ένα το άλλο, το μονόδρομο που μας είχαν, το σύστημα της μονοδρόμησης μέσα στο σούπερ μάρκετ που μας είχαν βάλει, και όλα αυτά σας παρακαλώ να τα σεβαστείτε αυτά και τα λοιπά, ώστε να προστατέψουμε και εμείς το προσωπικό μας και εσείς να εξυπηρετείτε και το καθεξής. Αυτό ήταν στο πρώτο κλείδωμα, αυτή ήταν η ρητορική. Τώρα έχουμε αλλάξει το τροπάρι. Τώρα σου λένε, παιδιά, δεν φοράς μάσκα, δεν μπαίνεις καν στο... Δεν σου επιτρέψουμε καν να μπεις μέσα στο κατάστημα. Θα σε προπυλακίζει στην ουσία το ιδιωτικό security που έχουμε και θα περιμένεις εκεί πέρα να σε συλλάβει η αστυνομία και ξέρω εγώ και τα λοιπά και ποιος είσαι εσύ και αυτή η ανευθυνότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί και τα λοιπά. Και αυτό είναι από μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Τάσο, προετοιμάζουν το πιστοποιητικό, το καινούργιο πιστοποιητικό εμβολιασμού ανοσίας. Αλίμονο, και σε αυτό πάλι πρωτοστατούμε. Δεν ξέρω, αυτό το συζητούσαμε και νωρίτερα. Ο Πρωθυπουργός μας έστειλε αγωνιώδη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση αυτού του ζητήματος. Ναι, ναι, ο Κόκαλης αυτός που βγαίνει στο YouTube και σχολιάζει τους τελευταίους μήνες, το έδωσε έμφαση αυτό και αν δεν ξέρω αν είδατε, ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός αντίδρασε σε αυτή την επιστολή του Μητσοτάκη. Φαντάσου. Τι αντίδραση, δεν το ακούσαμε, Χριστό. Όχι, είναι στο LinkedIn, το έχω δει, να σου δώσω το link. Ανοιχτά, αντιδράει σε αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Τι είναι αυτά που λέει, πραγματικά. Είναι όμως κάτι. Χρησιμοποιείται προφανώς σαν λαγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ποιος ξέρει τι, ποιον συμφερόντων, ο κύριος αυτός,
για να προωθήσει πράγματα τα οποία συζητιώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητιώνται και εδώ πέρα, στη Βρετανία. Κακά τα ψέματα. Μιλούσαμε πριν για πολιταρχία. Ερχόμαστε πίσω ξανά, δηλαδή, με αφορμή αυτό τον ιό τέλος πάντων, έχουν γίνει πολλά πράγματα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, όλα ήταν στο πρώτο κλείδωμα, ήταν όλα προσωρινά, ήταν όλα κατεπήγοντα, ήταν όλα σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε. Και τώρα βρισκόμαστε σε φάσεις που να θες να πας να δεις μια συναυλία, τέλος πάντων, θα καταλήξει να είναι πράξη πολιτικής τοποθέτησης από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή θα φτάσουν... Ναι, Τάσο. Και απλά θέλω να πω ότι θα φτάσουν απλές δραστηριότητες, καθημερινές δραστηριότητες, να θα φτάσουν στο επίπεδο της πολιτικής δράσης. Από... αυτό θέλω να τονίσω, Τάσο, ότι εδώ οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που το θέμα δεν είναι ποιος έχει κάνει το εμβόλιο, ποιος δεν το έχει κάνει. Το θέμα θα είναι ότι θα είμαστε συνεχώς υπό αίρεση, υπό εξέταση, οι μετακινήσεις μας, οι ελευθερίες μας, οι αποφάσεις μας, οι κινήσεις μας, οτιδήποτε θα κάνουμε μέσα ή έξω από το σπίτι μας, θα έρονται ή θα τροποποιείται αναλόγως με το αν έχουμε αντισώματα ή όχι, αν έχει βγει ένας καινούριος ιός ή όχι, αν έχουμε κάνει το εμβόλιο, αν θα πρέπει να περιμένουμε να κάνουμε το εμβόλιο, θα πρέπει να μένουμε στο σπίτι, να ακολουθούμε, καταλαβαίνουμε σε τι που οδηγούμαστε, έχουμε συνειδητοποιήσει που οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή. Θοδωρή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω αυτό πρέπει να το ξαναπούμε. Μπαίνουμε σε αυτή την εποχή όπου θα πρέπει να έχεις τη σωστή βιολογία, την επιτρεπόμενη βιολογία, αυτή που σου επιτρέπει μια επιτροπή ψεκασμένων ειδικών, αυτή τη βιολογία για να μπορέσεις να έχεις πρόσβαση σε κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες ή ακόμα και, και στα βασικά σου δικαιώματα, δηλαδή της μετακίνησης, της εργασίας. Αυτό είναι ο πυρήνας του πιο σκληρού και του πιο καθαρού φασισμού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πούμε. Νομίζω, ναι, δεν υπάρχει. Πρέπει να το αρχίσουμε να το λέμε ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή αυτό το πράγμα πολλαπλασιαζόμενο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια εκεί, αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Γιατί είδες πριν ο Χρήστος μας είπε ότι δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, ποια είναι τα αποτελέσματα του εμβολίου και τι έκανε και τι δεν έκανε και το αν αυτό. Λοιπόν, αυτό σε συνδυασμό με τα εμβόλια και την αποτελεσματικότητά τους και τον ιό που μεταλλάσσεται και ποιος ξέρει ποιος άλλος ιός θα έρθει μετά, θα είμαστε συνεχώς υπό αίρεση. Οι ελευθερίες μας, οι αποφάσεις μας, η ζωή μας δεν θα αποφασίζεται πλέον από εμάς. Θα αποφασίζεται από την Επιτροπή. Λοιπόν... Κατά τα άλλα, τα κακά όλου του κόσμου εδρεύουν στην Κίνα. Είναι και αυτό. Αλλά εδώ πέρα καλό είναι να θυμηθούμε ότι αυτά θα συμβούν σε περίπτωση που τους αφήσουμε ελεύθερους, χωρίς συμμετοχή, χωρίς κριτική, χωρίς αντίδραση. Είναι ένα μέλλον, δεν είναι το μέλλον μας. Και να πούμε, Τάσο, ότι κανένας δεν είναι, να το ξαναπούμε, γιατί το έχουμε ξαναπεί, κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο. Αν κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι καθήμενοι στον καναπέ τους, στην ζεστασιά του σπιτιού τους, ότι όλα αυτά θα συμβούν κάπου μακριά, κάπου εκεί έξω, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, είναι δυστυχώς θα γεύτουν πικρή γεύση και πρέπει να το καταλάβουν από τώρα, διότι τώρα πρέπει να κινηθούμε, ούτως ώστε να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί εκεί κατρακυλάμε, είτε το σχεδίασαν, είτε τους έτυχε, είτε δεν το σχεδίασαν, είτε ξέρανε που πάει, είτε δεν ξέρανε που πάει, εκεί οδηγούμαστε. Και είναι ευθύνη ολονών μας να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα εδώ πέρα να κλείσουμε την αποψινή εκπομπή. Από τον ομιλόν, Τάσο, καληνύχτα σας. Χρήστο. Καληνύχτα σε όλους. Σουπουλιά. Καληνύχτα για μένα. Θοδωρή. Καλό βράδυ, καλή ελευθερία σε όλους. Ήταν η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Η ημερομηνία εγγραφής εκπομπής σήμερα 14 Ιανουαρίου 2021. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλό σας βράδυ.